μάρτυρες του Ιαχωβά. Απαπαπαπα, ξορκισμένοι με τον απήγανο να είναι. Αυτοί είναι προδότες του Χριστού. Ιαχωβά, δε σούστα από εκεί. Είναι και αυτή μια αίρεση, έχουν και αυτή το δικαίωμα της ελευθερίας της πίστεως τους και της ανεξιθρησκείας. Είναι άθεοι, άπιστοι και πουλημένοι. Από τη στιγμή που δεν ενοχλούν τον υπόλοιπο κόσμο, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με τη θρησκεία τους, με αυτό που πιστεύουν. Εάν κάποιος πιστεύει στον Ιαχωβά, καλώς να πιστεύει. Μερικοί βρίζουν, φωνάζουν εναντίον τους. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται. Αυτοί είναι ξεπερασμένοι σε εποχικές άνθρωποι. Είναι μια αίρεση καταστροφική. Γνωρίζετε και τι πιστεύετε για τους μάρτυρες του Ιαχωβά? Καθάρματα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί είναι καθάρματα. Η μία είναι η θρησκεία και η χριστιανική πίστη που μας κρατάει όρθιος. Τι γνωρίζετε και τι πιστεύετε για τους μάρτυρες του Ιαχωβά? Ούτε του ζω δεν θέλω. Πληγή για την κοινωνία και για την πατρίδα. Τι γνωρίζετε και τι πιστεύετε για τους μάρτυρες του Ιαχωβά? Κρέμασμα θέλουν. Εμπορική επιχείρηση. Δεν πειράζουν τον κόσμο και είναι ελεύθεροι να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Να πάνε και να πέσουν στο φάνηρο και πιο μέσα για να μην μας τολερώνουν. Τι γνωρίζετε και τι πιστεύετε για τους μάρτυρες του Ιαχωβά? Δεν με ενδιαφέρουν οι μάρτυρες του Ιαχωβά. Ψεύτες, αλήτες είναι όλοι. Απλώς ενοχλούν τον κόσμο με τη θρησκεία τους, ενώ οι άλλοι δεν ενοχλούν αυτούς. Είναι βαλτοί από τους Αμερικάνους για να εναντίον του χριστιανισμού. Είναι πεπλανημένοι. Δεν είναι θρησκεία, είναι του σατανά. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται για μια ιδέα, οποιαδήποτε ιδέα, τους παραδέχουμε. Τώρα από εκεί και πέρα... Είναι μια οργάνωση η οποία πηγάζει από τον Brooklyn μόνο, από ό,τι ξέρω, των Ηνωμένων Πολιτείων. Έχουν δικαίωμα να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Είναι οι οργανώσεις τέτοιες αυτές που είναι σκοτενές. Όργανα των σιωνιστών και προδότης της πατρίδος. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί έτσι είναι. Έχει στοιχεία η Εκκλησία μας? Έχει πολλά. Γιατί δεν τα παρουσιάζει? Έχει κάνει πολλά η Εκκλησία, αλλά βλέπεις έχουν προσβάσεις παντού, σε όλο τον κρατικό μηχανισμό. Είναι εταιρεία τελικά, κερδοσκοπική εταιρεία? Εταιρεία του Brooklyn. Μια θρησκευτική αίρεση, η οποία δεν διώκεται στην Ελλάδα. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Για μένα όμως, από τη στιγμή που κάνουν προσιλητισμό και δημιουργούν άλλα προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά κλπ., από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Ο κόσμος που δεν έχει με τι να ασχοληθεί, συνήθως ασχολείται με παραθρησκευτικές οργανώσεις. Χειρότερα και από τους μασόνους. Γεια σας φίλες και φίλοι. Εταιρεία Σκοπιά, μάρτυρες του Ιεχωβά, μέρος δεύτερον σήμερα. Σήμερα στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, θα δείτε για πρώτη φορά, χωρίς αναισθητικό, το εσωτερικό φυλακών όπου κρατούνται αντιρρησίες συνείδησης, δηλαδή μάρτυρες του Ιεχωβά που αρνούνται να πάρουν όπλο, που υποστηρίζουν ότι η πίστη τους απαγορεύει την εκπαίδευση στην τέχνη του πολέμου. Ακόμη σήμερα σε αυτή την έρευνα για την πολυσυζητημένη εταιρεία Σκοπιά και τους μάρτυρες του Ιεχωβά και τις δραστηριότητές τους, θα κουβεντιάσουμε για το περίφημο θέμα των μεταγγίσεων αίματος, τις οποίες αρνούνται μέχρι θανάτου οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Χθες, στο πρώτο μέρος της έρευνάς μας, θα έλεγα ένα μέρος επεισοδιακό ταραχώδες, δυστυχώς οι εκπρόσωποι των μαρτύρων του Ιεχωβά, της εταιρείας Σκοπιά, δεν θέλησαν να μετάσχουν στη συζήτηση, επειδή αντελήφθησαν να υπάρχει εδώ ανάμεσά μας, εντεταλμένο σε θέματα αιρέσεων, εκπρόσωπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι εκπρόσωποι των μαρτύρων του Ιεχωβά μου είπαν ότι δεν υπήρξε προηγουμένως συνεννόηση για την παρουσία εκπροσώπου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εγώ από την πλευρά μου απάντησα ότι ο διάλογος είναι ελεύθερος σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ότι το τρέιλερ της εκπομπής προειδοποιούσε και για τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και φυσικό ήταν, δεν θα μπορούσε να γίνει εκπομπή χωρίς να παρίσταται εκπρόσωπος της επικρατούσης θρησκείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι εκπρόσωποι των μαρτύρων του Ιεχωβά όμως επέμεναν και κάποιοι από αυτούς μου είπαν, εμείς δεν μπορούμε να κάτσουμε και να βλέπουμε απέναντί μας τους διώκτες μας. Αυτούς που μας βασάνισαν, αυτούς που πήραν μέρος σε βασανιστήρια και αυτούς που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να κάνουν ένα κυνήγι μαγισσών, να μας κυνηγούν σε ένα τόπο όπου υπάρχει άνεξη θρησκεία. Ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος,
επρόκειτο να έρθει σήμερα στην εκπομπή μας. Τον παρακάλεσα για να έχουμε και την άλλη πλευρά, η οποία αποσύρθηκε χθες, να έρθει σε μία άλλη εκπομπή και ο ιερέας, ο εντεταλμένος σε θέματα αιρέσεων της Ορθοδόξης Εκκλησίας, ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, δέχθηκε, κυρίες και κύριοι, να μην έρθει σήμερα, ώστε να παραστούν και να πούν ελεύθερα την άποψή τους, χωρίς να υπάρχει εκπρόσωπος της άλλης πλευράς, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Κοντά μας λοιπόν σήμερα, εδώ στο στούντιο του Star Channel, ο κύριος Θανάσης Ρέπας, δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος και μάρτυρας του Ιεχωβά, και ο κύριος Μάκης Πόγκας, στιχουργός και μάρτυρας του Ιεχωβά, τους οποίους και καλωσορίζω εδώ στο στούντιο του Star Channel. Να πάμε όμως τώρα... Κύριε Τράγκα, θα μου επιτρέπετε μια στιγμή, μια παράκληση. Επειδή είμαστε στην αρχή στις συστάσεις, να κάνουμε πιο πλήρη τη σύσταση. Ναι, θέλετε θέλω... να προσθέσετε κάτι, ναι, κάτι στην ιδιότητα που σας έδωσα στο τίτλο σας. Ως προς τη σύσταση, διότι είναι γεγονός και από τα γκάλο που είδαμε, αλλά αν θέλετε ακόμα και από το τρέιλερ που ακούσαμε. Αμφισβητείτε μήπως την αυθεντικότητα του Γκάλοπ. Όχι, ποτέ. Όχι, δεν τα αμφισβητώ. Γιατί είναι ένα δείγμα τυχαίο σε κεντρικό σημείο της πόλης. Είδα ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει. Και θέλω στη σύσταση να προσθέσω τούτο. Είμεθα μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι λέξεις μάρτυρας δεν είναι με την έννοια του μαρτυρίου. Γιατί πολλοί έχουν παρεξηγήσει και νομίζουν ότι εμείς ικανοποιούμεθα και ειδονιζόμεθα με το να ταλαιπωρούμεθα. Όχι, είναι με την έννοια της μαρτυρίας και αυτό προκύπτει και από τις γραφές. Ο Απόστολος Παύλος, στο 12ο κεφάλαιο. Αν έχετε την καλοσύνη, πριν πάμε στον Απόστολο Παύλο, ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι θέμα αρχής για μια δημοσιογραφική εκπομπή, ναι, να εξηγηθείτε προς το τηλεοπτικό κοινό, ναι, γιατί χθες δεν θέλατε να υπάρχει στο αμέσως ίδιο μετά τραπέζι αμέσως μετά τη σύσταση θα πω αυτό. Αμέσως μετά τη σύσταση. Επειδή με πάτε στον Απόστολο Παύλο. Όχι, σας λέω, είναι με την έννοια, γιατί λέει, αναφέρει ως μάρτυρας τον Αβραάμ, τον Μωυσή, οι οποίοι δεν είχαν μαρτυρικό θάνατο. Δεν εννοεί τον μαρτύριο. Λοιπόν, μάρτυρες του Ιεχωβά, λεγόμεθα λοιπόν με την έννοια της μαρτυρίας. Ιεχωβά, το οποίο χρησιμοποιούμε, είναι το όνομα του Θεού. Λένε πολλοί βέβαια ότι Ιεχωβά είναι το όνομα του Θεού των Εβραίων. Βέβαια, σε αυτούς που τον εαυτό μας πούνε ποιο είναι το όνομα του Θεού των Ελλήνων. Αν είναι Ιεχωβά το όνομα του Θεού των Εβραίων. Διότι μήπως είναι Δίας, γιατί σαν Θεό των Ελλήνων ξέραμε το Δία. Το όνομα λοιπόν του Θεού των Εβραίων, νομίζω ότι έχουν και οι Έλληνες. Εκείνος που ήταν φίλος του Αβραάμ. Κύριε Ρέπα, ναι, επειδή πηγαίνετε πάρα πολύ, όχι, θέλετε συστήνουμε να αναλύσετε αυτό το θέμα. Συστήνουμε. Και, ναι, τελειώνω. Οι συστάσεις σας όμως, θα σας πω, θα με αναγκάσουν και εμένα να κάνω μία αναγωγή στην ίδρυση. Ναι. Της εταιρείας, ναι, Σκοπιά, κάνω, την οποία ίδρυσε ο Ρόσελ και ο Ράδερφορντ, και να πάμε στο αν είναι Ιουδαίοι ή όχι και να δούμε διάφορα στοιχεία. Αυτό οπότε να πάμε στη χρεσινή εκπομπή στην οποία δεν θέλατε να πάρετε μέρος. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο, να ξέρει ο κόσμος με ποιους μιλάμε. Επομένως, όταν λέμε Ιεχωβά, εννοούμε τον πατέρα του Ιησού Χριστού. Και αν εσείς λατρεύετε τον πατέρα του Ιησού, λατρεύουμε τον ίδιο Θεό. Απλούστατα εμείς κάνουμε αυτό που λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λατρεύουμε τον Θεό με το όνομά του. Εγώ γι' αυτό θα πάμε. Γι' αυτό θα εγώ έγινα μάρτυρας του Ιεχωβά. Αν έχετε την καλοσύνη, πριν πάμε σε αυτό, το αν πρέπει να λέμε Ιεχωβά το Θεό μας ή όχι, ναι, να όχι, πούμε γιατί δεν πήρατε μέρος εσείς σε έναν ελεύθερο αμέσως διάλογο μετά, αμέσως, με εκπρόσωπο της, ναι, επικρατούσης θρησκείας μας. Με συγχωρείτε, τελειώνω τη σύσταση. Επομένως, εγώ έγινα μάρτυρας του Ιεχωβά επιστήμονας, 30 χρονών. Δεν τη βρήκα. Άρα λοιπόν το βασάνισα και ήξερα τι έκανα. Και πέραν αυτού, η πίστη που επιλέγει ο καθένας, ναι, μας, όχι, λέω, γιατί είναι και στην ελεύθερη και επιλογή μας, τούτο, αγαπητέ για, κύριε Ρέπα. Κύριε Ρέπα, ναι, ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Και έχουμε ανοιξή θρησκεία. Όχι, έτσι, για να ο ένας ο μπορεί να είναι καθολικός, ο άλλος μπορεί να είναι ορθόδοξος. Δεν πιστεύουμε σε κανέναν Θεό άλλον. Γιατί το πάτε εκεί και δεν λέτε γιατί δεν πήρατε μέρος. Αμέσως μετά. Μα δεν με αφήσει. Αν δεν είχατε παρέμβει, θα το είχα πει και αυτό. Όχι, μιλάτε για διώκτες. Μα θα το πω και αυτό. Λοιπόν, πέραν αυτού, το όνομα Ιεχωβά. Δυστυχώς δεν το εφεύραμε εμείς. Διαφορετικά θα το λέγαμε. Το έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Και εγώ θα επικαλεστώ μια πηγή, όχι δική μας, όχι λογοτεχνική, το όχι επιστημονική. Ο Θεός ή ο Ράδερφορντ. Θα σας πω ποιος το έδωσε. Θα σας πω τώρα ποιος το έδωσε. Η πιο επίσημη πηγή, τουλάχιστον τώρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι σίγουρα ο νεότερος Άγιος της, που είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου. Δεν απαντάτε. Αρχίζετε να σας πω. Απαντώ! Κάτι. Θα απαντήσω το βιβλίο. Αυτή τη στιγμή θα μου επιτραπεί να πω, χωρίς καμία διάθεση, ναι, αντιδικίας, ναι, αρχίσετε έναν, θα έλεγα να μου επιτραπεί, εντός ή εκτός εισαγωγικών, δημόσιο προσελητισμό.
Δηλαδή αρχίζετε να μας λέτε γιατί ο Ιεχωβάς είναι ο Θεός, τον οποίο πρέπει να πιστεύουμε, και ο Άγιος Νεκτάριος μας πάτε κατευθείαν γιατί να μην σας στον το Άγιο Νεκτάριο. Νεκτάριος, ποιος έδωσε το όνομα. Γιατί εσείς δεν μας λέτε, γιατί παρουσία θεολόγων και παρουσία του εντεταλμένου σε θέματα αιρέσεων της επικρατούσης θρησκείας στην Ελλάδα, δεν δέχεστε ελεύθερο διάλογο και λέτε άμεσα την ερώτηση ότι πρόκειται περί διωκτών και βασανιστών. Όχι, δεν θα το πω αυτό. Κύριε Φράγκα, θα το είχα απαντήσει. Αν δεν είχατε κάνει παρέμβαση. Ήδη έχετε, θα μου επιτραπεί όπως λένε και οι συνάδελφοί μου που κάνουν ρεπορτάζ μπάσκετ, ροκανίσει γύρω στα 10 λεπτά προσπαθώντας να μας πείτε για τον Ιεχωβά και τον Νεκτάριο. Ναι. Και δεν μας λέτε γιατί χθες δεν μείνατε απέναντι από τον πατέρα Αντώνιο. Μια στιγμή να συστηθώ, δεν με αφήσατε. Λοιπόν, το όνομα Ιεχωβά, ο Νεκτάριος στο βιβλίο του Ορθόδοξος Ιερά Κατήχησης, έκδοσης 1899, στη σελίδα 48 λέει, εδώ, περί των θείων ονομάτων, η παλαιά γραφή αποδίδωσε το Θεό τα εξής ονόματα, άτινα κυρίως εις ιδηλωτικάτων του Θεού ιδιωμάτων, καθώς εν η ουσία αυτού παρίσταται ως άρρητος ή ανέκφραστος, ήτι Ελοχήμ, Αδωνάη, Σαβαώθ. Το όνομα Ιεχωβά είναι αυτό το όνομα ον, όπερ ο Θεός αποδίδωσε εαυτό. Δεν μου λέτε, με συγχωρείτε, δηλαδή αν εγώ πω ο Θεός μου, δεν το αποδίδω στα ελληνικά. Ο Θεός είναι πρέπει να το πω Ισραηλίτικα, Ιουδαϊκά. Να σας πω, να τον πω Ιεχωβά, όπως τον λένε οι Ισραηλίτες, οι Ιουδαίοι. Γιατί μιλήσατε εκεί, με συγχωρείτε. Να μην τον πω Θεό, κύριε μου, Τράγκα. Να μην πω Παντοδύναμε Θεέ μου. Τράγκα, με να πω Ιεχωβά μου. Με συγχωρείτε. Το είπατε εσείς, να απαντήσω. Να απαντήσω εγώ. Όπως τον λένε οι Ιουδαίοι. Να απαντήσω εγώ. Όπως τον λέει ο Ράδερφος. Να απαντήσω εγώ. Να απαντήσω εγώ. Πώς λέγεται ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, κύριε Τράγκα. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι. Ράμπιν. Σε ποια γλώσσα λέγεται Ράμπιν. Σε ποια γλώσσα λέγεται Ράμπιν. Στα Ισραηλίτικα. Στα ελληνικά πώς το λέτε εσείς. Ράμπιν. Ράμπιν. Και αυτό τι το λέτε. Ο κύριος Κλίντον πώς λέγεται. Με συγχωρείτε. Και στα αγγλικά είναι God. Όχι. Οι Άγγλοι λένε το Θεό God. Κύριε, με συγχωρείτε. Εσείς τον λέτε Ιεχωβά, εμείς είμαστε Έλληνες και μιλάτε ελληνικά. Κύριε Τράγκα, με συγχωρείτε. Κάνετε λάθος. Και ο μουσουλμάνος λέει Αλλά. Δεν είναι αυτό. Το Θεός είναι επίθετο. Εσείς λέτε Ιεχωβά στα Ισραηλίτικα. Το Θεός δεν είναι Ισραηλίτικα. Όπως τον αποκαλούν. Το κύριο όνομα δεν έχει μετάφραση. Δηλαδή. Όπως τον αποκαλούν οι Ιουδαίοι, ο Ρώσελ και ο Ράδερφος. Κάνετε λάθος. Όπως τον βάφτισαν δύο Ιουδαίοι, τον λέτε εσείς που είστε Έλληνες. Διαφωνώ γιατί ξέρω γραμματική και υπερασπίζομαι τη γραμματική. Ο Θεός τα ελληνικά λέμε. Δεν. Ο Θεός λέει το Ευαγγέλιο. Τα κύρια ονόματα, τα κύρια ονόματα δεν μεταφράζονται. Δεν πήγε το παιδάκι στο σχολείο. Δεν πήγε ποτέ το παιδάκι στο σχολείο να του πούνε ο Ιεχωβά. Τότε να αρχίσουμε να λέμε και Γκαήλ Γιαντίν, να λέμε όλα τα Ισραηλίτικα, να αλλάξουμε γλώσσα. Τότε με συγχωρείτε, θα πω εγώ εσείς. Έχουμε μείνει 15 λεπτά. Τι να δεν απαντάτε δεν γιατί δεν ήρθατε. Κύριε Τράγκα. Δεν ήρθατε. Ένα λεπτό. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Της επικρατούσης θρησκείας. Θα σας το πω αυτό. Έχω πολλά. Αλλά σας λέω ότι δεν θέλω όμως. Κύριε Ρέπα, ναι. Δεν έχω καμία διάθεση αντιδικίας. Ούτε εγώ. Ούτε είμαι επιπαντός του επιστητού. Ούτε εγώ. Ούτε είμαι θεολόγος. Αλλά όταν μου λέτε ούτε θέλω, ότι με συγχωρείτε, είναι όνομα, κύριε Τράγκα. Ούτε θέλω να δώσω βήμα σε αυτή την εκπομπή σε κάποιους εκπροσώπους θρησκειών ή αιρέσεων, όπως θέλετε, ή δογμάτων, για να προσιλητήσουν κόσμο. Εδώ έχουμε διάφορα γεγονότα κοινωνικού χαρακτήρα. Και δεν τάβονται οι νεκροί σας στα νεκροταφεία επειδή αντιδρούν. Και δεν είχαμε να απολογηθούμε. Είχαμε να καταγγείλουμε. Ξεκινήσατε λάθος κατά τη γνώμη μου. Όχι. Έχουμε εδώ πέρα, χθες παρουσιάσαμε δύο ρεπορτάζ δικά σας. Μάλιστα. Για προσπάθειες ενταφιασμού μαρτύρων του Ιεχωβά, στις οποίες αντιδρούσαν σκληρά, φανατικά, εκπρόσωποι της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και ήρθε εδώ ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος ως εκπρόσωπος να έχει μαζί σας έναν ελεύθερο διάλογο. Γιατί να, γιατί να καθίσετε και να δούμε μαζί τα ρεπορτάζ που τα είδαν όλοι οι τηλεθεατές, να δούμε τι συμβαίνει στα νεκροταφεία μας, σκηνές απείρου κάλους. Το 1994, 6 χρόνια πριν από το 2000, οι νεκροί διαχωρίζονται. Και αντί να συζητήσουμε για αυτά, να συζητήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί, αν θέλετε, στις φυλακές με τους αντιρρησίες συνείδησης, για το θέμα το τεράστιο του αίματος που πεθαίνουν άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Βεβαίως, ναι, και, γι' αυτό και λέτε εσείς ότι έχετε εναλλακτικές προτάσεις, εσείς μου λέτε βάσει του Αγίου Νεκταρίου, αν θα πρέπει στην Ελλάδα να λέμε τον Θεό Ιεχωβά ή απλώς Θεό. Κύριε Τράγκα, με συγχωρείτε. Από ό,τι και σας εξήγησα ότι ο Θεός λέγεται Αλλάχ σε εκατοντάδες εκατομμύρια μουσουλμάνων. Οι Αγγλοσάξονες τον λένε God. Εμείς το λέμε Θεούλη, Τράγκα, και εσείς τον λέτε Ιεχωβά. Κύριε Τράγκα, με συγχωρείτε. Τώρα εμείς έχουμε να απαντήσουμε ή να ακούσουμε. 12 λεπτά και αν έχετε την καλοσύνη σας λέω να πάμε στο αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Σας λέω το εξής, ότι η λέξη Θεός δεν είναι όνομα, είναι επίθετο και το ξέρετε. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Μάρτυρες του Ιεχωβά. Σημαίνει τον πατέρα του Ιησού. Τον τίτλο αυτό τον βάφτισαν, τον έδωσαν οι ιδρυτές. Όχι, το πιάσει. Μα το λέει η Αγία Καλή. Ένα λεπτό λιγάκι. Ένα λεπτό μπορώ να πω κάτι. Γιατί να πάμε, με συγχωρείτε, προσπαθείτε να κάνετε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα.
Και με συγχωρείτε, δεν σας κατηγορώ, αλλά θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τη γνώμη μου. Ναι. Προσπαθείτε να κάνετε εσείς. Να εκφράσω κι εγώ τη δική μου μετά. Το μέλος της Σκοπιάς, έτσι, ο οποίος έχετε προσιλητιστεί σε κάποια εποχή και έχετε γίνει μάρτυρας. Μάλιστα. Και πιστεύετε σε αυτό το δόγμα, σε αυτή την πίστη. Μάλιστα. Να κάνετε συζήτηση θεολογικού χαρακτήρα. Όχι. Με έναν δημοσιογράφο σε τηλεοπτική συζήτηση, αρνούμενος να μετάσχει σε αυτή τη συζήτηση θεολόγος ή εκπρόσωπος της επικρατούσης θρησκείας. Και είστε δικηγόρος. Με συγχωρείτε, κύριε Τράγκα, με συγχωρείτε. Εγώ. Θέλετε να περάσουμε στο θέμα των αντιρρησιών. Να περάσουμε στο θέμα. Θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη. Όχι, να πούμε γιατί δεν ήρθαμε. Ναι. Να πούμε γιατί δεν ήρθαμε. Μα δεν το έχετε πει επί 15 λεπτά. Επί 15 λεπτά προσπαθώ να πάρω μια συγκεκριμένη και πυκνή απάντηση. Με στή. Κύριε Τράγκα. Και γιατί δεν θελήσατε χθες να είσαστε πρόσωπο με πρόσωπο με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι. Δηλαδή το 1994 υπάρχει ακόμα τέτοιος φανατισμός. Δηλαδή στην πούμε. Εποχή μας υπάρχει ακόμα τέτοιος τυφλός φανατισμός που εκφράζεται, αν θέλετε, από όλες τις πλευρές. Κύριε Τράγκα, θα σας απαντήσουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Τράγκας δεν το είπε για να κάνει εδώ πέρα, όπως είπατε, προσλητισμό ή να θίξει αυτό το δογματικό θέμα, αν πρέπει να λέμε τον Θεό Ιεχωβά ή όχι. Αλλά τη στιγμή που οι άνθρωποι, ακούγοντας τη λέξη Ιεχωβά, φανατίζονται και είναι σε θέση ορισμένοι να οδηγηθούν σε φόνο. Δεν είναι δυνατόν να μην πούμε γιατί λεγόμαστε μάρτυρες. Εσείς ερχόσασταν χθες ελεύθεροι και μάλιστα, αν θέλετε, με συντονιστή εμένα που θα μοίραζα τον χρόνο όπως ήθελα, δίκαια και χωρίς να σας ρίξω. Πώς ήταν δυνατόν να σας ρίξω όταν έπαιζα δύο ντοκουμέντα, ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω ούτε να απολογηθώ σε εσάς, αλλά επειδή μας ακούνε τηλεθεατές που είδα χθες το πρώτο μέρος της εκπομπής, είναι δυνατόν να έχουμε ρεπορτάζ από δύο νεκροταφεία όπου ταλαιπωρηθήκαν συγγενείς μαρτύρων του Ιεχωβά, διότι οι ιερείς δεν θέλαν να τους θάψουν και δημιουργεί το θέμα, και να έρχεστε εσείς εχθές εδώ και μόλις είδατε ένα ράσο, σηκωθήκατε και φύγατε. Αυτό το έχουμε ακούσει τόσες φορές τώρα. Τότε γιατί δεν μου δίνετε την απάντηση? Μα αφήσατε να δώσουμε πάλι, λοιπόν, κύριε Μπόγκα. Βεβαίως θα σας απαντήσουμε. Αλλά το σημείο είναι για εμάς, κύριε Τράγκα, για εσάς κάνετε μια εκπομπή, είσαστε δημοσιογράφος, υπηρετείτε την αντικειμενικότητα όπως τονίζετε. Προσπαθώ να την υπηρετήσω. Και επίσης κάποιες ανάγκες που μπορεί να σχετίζονται. Προσπαθώ να τα υπηρετήσω. Ένα λεπτό όμως, θα πρέπει να με αφήνετε να μιλώ. Έτσι. Ταυτόχρονα υπηρετείτε κάποιες ανάγκες οι οποίες σχετίζονται, όπως όλα τα κανάλια, θεμητόειν ακροαματικότητας. Εμείς έχουμε έναν τρόπο ζωής, κύριε Τράγκα, που έχουμε επενδύσει μια ολόκληρη ζωή. Χωρίς το παραμικρό συμφέρον. Και από μικρό παιδάκι. Και τι θέλετε να πείτε, δηλαδή? Ναι. Με συγχωρείτε. Όχι. Σας καλώ να μετάσχετε σε ελεύθερη συζήτηση και συμφέρον. Να μας ακούσετε. Από την παρουσία σας, όχι. Να μας ακούσετε. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Οφείλετε να μας ακούσετε. Εμείς εδώ δεν ήλθαμε, όπως είπατε, για να πούμε κάτι, για να προσελκύσουμε ανθρώπους. Αυτό δεν τον κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν τον αποδεχόμαστε αυτόν τον τρόπο. Είπατε γιατί δεν ήλθαμε. Αυτό ζητάω. Ωραία. Γιατί δεν μπήκατε? Θα σας απαντήσουμε καθαρά. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν σαν πρότυπο τον Χριστό και τους πρώτους χριστιανούς. Αυτός ο τρόπος αντιπαράθεσης και συζήτησης δεν ήταν ο τρόπος που επέλεξε ο Ιησούς, ακόμα και όταν τον κατηγορούσαν για πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Χαρακτηριστικά αναφέρω, και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την Αγία Γραφή, αν μπορεί να χρησιμοποιείται σε αίθουσες δικαστηρίων, μπορεί και σε μία συζήτηση. Με συγχωρείτε. Ναι. Ο τηλεοπτικός χρόνος είναι σκληρός. Βεβαίως μπορείτε να επικαλεστείτε την Αγία Γραφή. Είναι πιο σκληρές οι εικόνες που δείξατε. Ή να μας παραπέμψετε σε κάποια κεφάλαια. Ζητάτε κάποια θέση. Εκείνο όμως που θέλω να μάθω γιατί πυκνά δεν ήμασταν χθες εδώ. Είναι γιατί δεν δεχθήκατε να είσαστε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν εκπρόσωπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας για μια ελεύθερη και ειρηνική συζήτηση. Κύριε Τράγκα, εάν μας ακούσετε, θα πάρετε την απάντηση όπως. Αλλά όχι μέσω άλλη της Αγίας Γραφής, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Να μου πείτε εσείς, τώρα, μορφωμένος άνθρωπος, εκπρόσωπος των μαρτύρων του Ιεχωβά, γιατί δεν κάτσαμε χθες, κύριε Τράγκα? Μου είπε ένας γιατρός που ήρθε μαζί σας ότι είναι διώκτες και βασανιστές. Πέστε μου λοιπόν γιατί είναι. Διώκτες και βασανιστές. Ο λόγος για τον οποίο δεν ήλθαμε και ούτε θα έλθουμε είναι γιατί δεν είναι ο τρόπος που μας έδειξε ο Ιησούς να συζητούμε με τα άτομα αυτά. Μάλιστα. Προσέξτε. Άρα ο Ιησούς είναι εναντίον των τηλεοπτικών διαλόγων. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι παίρνουν μέρος αντίδικα μέρη. Μισό λεπτό. Πιστεύετε ότι σήμερα ο Ιησούς θα ήταν στάρ της τηλεόρασης? Ο Ιούδας ίσως σούπερστάρ. Αλλά ο Ιησούς ποτέ. Ερωτήθηκε από τον Πιλάτο. Σε κατηγορούν, λέει, τόσο, γιατί δεν απαντάς? Ο δε Αισιώπα. Πηγαίνει στον Ηρώδη. Και είναι χαρακτηριστικό εδώ το απόσπασμα. Και δεν νομίζω ότι είναι υποτιμητικό να χρησιμοποιείται το Ευαγγέλιο. Ο δε Ηρώδης ειδών τον Ιησού χάρη πολύ. Διότι ήθελε προπολού να ειδεί αυτόν. Επειδή ήκουε πολλά περί αυτού. Και ήλπιζε να ειδεί τι θαύμα γινόμενα υπό αυτού. Ηρώταδε αυτόν με λόγους πολλούς. Πλην αυτός δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν. Μάλιστα. Ο Ιησούς λοιπόν δεν έκανε τον εαυτό του δημόσιο. Μεταφερόμεθα λοιπόν πάλι στην Ιουδαία, στη δίκη του Ιησού από τον Πόντιο Πιλάτο. Δεν μπορούμε και να συζητήσουμε. Ταυτίζεστε λοιπόν από πλευράς βούλησης με την στάση του Ιησού, ο οποίος
μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο μπροστά και σε ορισμένα κοινικά ερωτήματα του Πόντιου Πιλάτου εσιώπησε. Σε κατηγορίες. Ταυτίζεται τη δίκη του Ιησού με την δική σας αντιπαράθεση με την Ορθόδοξη Εκκλησία για θέματα καθημερινά το 1994. Κύριε Τράγκα, ταυτίζουμε τη στάση του Ιησού σε συγκεκριμένες κατηγορίες της κρατούσας θρησκείας. Εμείς δεν μπορούμε δεν πάμε να πάμε στα συγκεκριμένα θέματα. Εδώ, να σας πούμε γιατί δεν. Μισό λεπτό, να τελειώσουμε. Γιατί δεν έρθαμε. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η αλήθεια, δηλαδή αυτό το βιβλίο, το αν εμείς τον κατανοούμε σωστά, ή εσείς, ή οι καθολικοί ή οι προτεστάντες, δεν μπορεί να φανεί σε μια τηλεοπτική συζήτηση. Έχετε την απόλυτη αλήθεια εσείς. Εμείς δεν. Αυτό το είπατε εσείς. Πετε μου το σας παρακαλώ. Τι είπα, κύριε Τράγκα, κάτι τέτοιο. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Την απόλυτη αλήθεια. Λοιπόν, εμείς θέλω να με αφήσετε να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Ο χώρος ενός τηλεοπτικού. Εδώ πέρα στο ντίο. Δεν είναι χώρος για να συζητήσουμε θεολογικά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μα διάλογο θα κάνει. Μισό λεπτό. Ελεύθερο διάλογο. Άρα λοιπόν. Για τη δράση σας και για τις διώξεις που υποστηρίζετε. Βεβαίως. Υφίσταστε. Μα για τις. Μισό λεπτό. Με απέναντι από την Εκκλησία. Έχοντας τον κύριο Λιβιζόπουλο, όπως είπατε. Την κρατούσα Εκκλησία. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν κάτι, μπορούμε εμείς να δεν υπερασπίζομαι εγώ την κρατούσα θρησκεία αυτή τη στιγμή. Υπερασπίζομαι το δικαίωμα μιας ελεύθερης τηλεοπτικής εκπομπής. Να έχει το δικαίωμα όταν λεπτό. Βάζει κάποιον ενδιαφέρον γιατί άνθρωπο. Δεν ήρθαμε σε διάλογο. Όταν εγώ μπαίνει ένας άνθρωπος μέσα σε μια τηλεοπτική εκπομπή, να μπορεί κάποιος άλλος να αντιλέγει. Ωραία, ένα λεπτό και λίγα. Να συνδιαλέγεται είναι μαζί. Θέμα αρχής. Το δικαίωμα το είναι δημοσιογραφικό υπερασπίζομαι. Κύριε Τράγκα, είναι θέμα αρχής. Και εδώ θέλω να πω ένα παράδειγμα που το γνωρίζουμε όλοι. Επί 20 χρόνια ο σημερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν μιλούσε με τον κύριο Μητσοτάκη. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Κλήθηκε σε διάλογο. Δυνατόν. Ένα λεπτό. Μπορείτε να πω. Να τελειώσω. Δεν θέλετε να το πω η Εχοβά μου, αλλά να πω Θεέ μου πια. Κύριε Τράγκα, όχι. Φέραμε παράδειγμα αυτή τη στιγμή του πολιτικού μας, τον Παπανδρέου και τον Μητσοτάκη. Κύριε Τράγκα, αν μιλάνε μεταξύ τους. Ακούσετε. Έρχεστε εσείς και ταυτίζεστε. Δεν ταυτίζομαι. Οι μάρτυρες του Εχοβά δεν μιλάμε με την Ορθόδοξη Εκκλησία κατά το πρότυπο Μητσοτάκη ή Παπανδρέου. Ένα λεπτό, κύριε Τράγκα. Ένα λεπτό. Αυτό είναι δική σας άποψη. Ήδη ξέρετε, 20 λεπτά πολύτιμα αντιπαράθεση σωστή για θέματα φλέγων. Κύριε Τράγκα, θέλουμε να δείξουμε ρεπορτάζ που πήραμε από τα σημεία. Ένα λεπτό, κύριε Τράγκα. Απέναντί μας μπορεί να είναι άνθρωποι που χθες το βράδυ να κακοποιήθηκαν. Γυναίκες που μπορεί να χτυπήθηκαν από τους άνδρες τους γιατί δεν πήγαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά να συζητήσουν. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δεν είμαστε πολυμαθείς, δεν είμαστε ευφυείς. Πιστεύω ότι υπηρετούμε την αλήθεια. Αν δεν κρύψετε τίποτα και έχετε την αλήθεια μας, με το μέρος σας, ναι. Έχω άρα την δεν εντύπωση ότι να μπορείτε να συζητήσετε με οποιονδήποτε. Ωραία, μισό λεπτό, θα τελειώσουμε και θα σας ακούσουμε. Έχετε όλο το χρόνο, κύριε Τράγκα. Αύριο, την επόμενη, να φέρετε όποιους νομίζετε και να μιλήσουν. Έφερε το μόνας, κατηδίαν, χωρίς διάλογο, μεσαιωνικά, εγκρυπτό. Γιατί τότε δεν είναι ελεύθερος διάλογος στην τηλεόραση. Ο Ιησούς που αρνήθηκε. Είναι ένα άλλο πράγμα. Μισό, κύριε Τράγκα, είναι η θέση σας, τη σεβόμαστε. Θα ακούσετε και τις δικές μας. Η θέση δημοσιογράφου. Όχι του ορθοδόξου δημοσιογράφου. Του δημοσιογράφου του κυρίου Τράγκα, του γνωστού του επώνυμου. Ανέφερα το προηγούμενο παράδειγμα για τον εξής λόγο. Δύο άνθρωποι, ο ένας έλεγε δεν έρχεσαι γιατί δεν έχεις πρόγραμμα να πεις. Ο άλλος είπε ότι είναι θέμα αρχής. Και καθηγητές πανεπιστημίου που ήταν στον ίδιο του χώρο τον υποστήριξαν. Τώρα. Τα εκατομμύρια η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έκρινε ότι κάποιος που δεν δεχόταν να συζητήσει σε ένα διάλογο δεν είχε επιχειρήματα, δεν είχε πρόγραμμα. Με την ίδια λοιπόν λογική, το να πει κανείς δηλαδή τι, η πρώτη σκέψη, ότι φοβούνται οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Μα φοβούνται οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Άνθρωποι που εξακολουθούν στον 20ο αιώνα, σε αυτή την εποχή που δεν υπάρχουν ιδανικά και αξίες, να είναι πρόθυμοι, όπως είπατε προηγουμένως, να πεθάνουν για αυτό το πιστεύουν. Να φοβηθούν τι. Δεν διαβάζω οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Το είπατε, νομίζω ότι απαντήσατε. Μην φάμε άλλο χρόνο. Και αυτό, και να παρακαλέσω την κυρία Σοφιού στο κοντρόλ να ετοιμάσει τη συνέντευξη. Με συγχωρείτε. Θα συζητήσουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό. Κύριε Τράγκα, την ερώτηση την έχετε υποβάλει. Θερμή παράκληση. Για δύο λεπτά δεν θα με διακόψετε. Γιατί εδώ ξέρετε είμαι δικηγόρος. Έχω συνηθίσει να υποβάλλω ερωτήσεις και να χορεύω. Έχετε δίκιο. Δεν έχω συνηθίσει πολύ να μου κάνουν ερωτήσεις. Λοιπόν, ναι, αλλά και εγώ έχω γι' αυτό να υποβάλλω. Και εγώ στριμωχτείτε κι εσείς τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό δύο λεπτά δεν θα με διακόψετε καθόλου. Δεν θα παρεμβείτε. Για δύο λεπτά. Να σας πω γιατί δεν είμαστε χθες. Αν με διακόψετε, θα σταματήσω. Σε αυτό θα απαντήσετε. Σε αυτό. Δεν θα με πάτε στον Άγιο Νεκτάριο. Όχι, πουθενά. Καθόλου Άγιο. Για κανέναν Άγιο. Λοιπόν, είπαμε χθες ότι δεν ήρθαμε γιατί είναι διώκτες μας. Λοιπόν, και θα σας πω πώς προκύπτει ότι είναι διώκτες και τι είναι αυτό. Λοιπόν, οι κύριοι αυτοί ισχυρίζονται και θέλουν, να με διακόψετε, να είναι άνθρωποι του προσκηνίου. Ενώ είναι άνθρωποι του παρασκηνίου. Και απαντώ με δοκουμέντα. Αύριο έχω στον πύργο δικαστήριο για προσιλητισμόν. Προσέξτε, μην με διακόψετε, για να το πιστεύετε. Δεν σας διακόψετε. Όχι, με διακόψετε τώρα. Λοιπόν, κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στην τάδε
ενεργού σε προσελητισμό και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο. Στο καφενείο του με επωνυμία Αστέρι, με απατηλά μέσα προσπαθούσε να διεισδύσει στη θρησκευτική συνείδηση ετεροδόξων με σκοπό τη μεταβολή του περιεχομένου τη και συγκεκριμένα οπαδό τη θρησκεία του Ιεχωβά διέδε το δόγμα του. Αυτό είναι η παράβαση. Πώ έγινε η δικογραφία? 25-5-92 έγγραφων προς το αστυνομικό τμήμα. Έχουμε την τιμή να πληροφορήσουμε εν μας ότι στο καφενείο του Εντάφθα, το όνομά του, γνωστού, τι κάνει? Γίνεται διδασκαλία και προσελητισμός με τους διερχομένους από εκεί πιστούς και παρακαλούμε για τα καθημάς. Και τα καθημάς ήταν η δικογραφία. Στις 22 του μήνους, πάλι στον πύργο, με το ίδιο αντικείμενο, στις 9 Δεκεμβρίου, υπάρχει δικαστήριο στο Κιλκής. Για τον ευθύριο οίκο, μέσα στη δικογραφία έγγραφο του Δεσπότη. Και δεν είναι τωρινό. Περάσει τα δύο λεπτά. Όχι, δεν περάσει. 1927. Γνωμοδότηση του εισαγγελέως Χοϊδά του Αρείου Πάγου. Λέει πολλά το Χοϊδάς. Λέει ο Χοϊδάς τότε. Γάμος θρησκευτικός που τελείται μεταξύ δύο προσώπων σύμφωνα με το οποιοδήποτε δόγμα στο οποίο πιστεύουν είναι καταρχήν απόλυτα σεβαστός. Και άρα πρέπει να καταχωρείται στα ληξιαρχικά βιβλία του κράτους. Γάμος που έγινε κατά τα κρατούντα στην εκκλησία των σπουδαστών της γραφής ή χιλιαστών. Θα διακόψω. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Περάσαμε. Όχι, και εσείς περάσετε πιο πολλά μετά. Δεν προσκλούει στην ηθική ή τη δημοσία τάξη, ούτε προσβάλλει το κοινό θρησκευτικό αίσθημα. Κατά συνέπεια, οι ληξιαρχοί πρέπει να καταχωρούν. Υποσημείωση τώρα. Είναι από το βιβλίο του κυρίου Κονιδάρη, καθηγητού του εκκλησιαστικού δικαίου. Δεν μου λέτε γιατί δεν ήρθατε. Ναι, να σας πω. Για όλα αυτά θέλετε. Να σας πω. Να σας γιατί πω. Δεν το λέτε πυκνά. Σημείωση. Ακούστε τη σημείωση. Για όλα αυτά κάνω και εγώ την εκπομπή. Κύριε Τράγκα, υποσημείωση. Στη γνωμοδότηση του Γάμα Χοϊδά. Αντέδρασε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με το υπαριθμό τάδε έγγραφό της προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αποτέλεσμα ήταν, λίγο αργότερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Τουρκοβασίλης, να στείλει έγγραφο να μην καταχωρούνται οι γράμμες. Άρα λοιπόν για εκεί. Όλα αυτά γίνεται όχι, η εκπομπή όχι, και όχι, η έρευνα. Όχι, κύριε. Αυτοί για όλα αυτά και για όλα αυτά. Σας θυμάμαι τον κύριε Τράγκα. Ότι είναι άνθρωποι του προσκηνίου. Ενώ είναι του παρασκηνίου και τη. Εντάξει. Για αυτό λοιπόν, επομένως δεν θέλω να τον νομοποιήσω λοιπόν, ότι είναι του προσκηνίου. Ότι εντεταλμένοι σε θέματα αιρέσεων είναι του παρασκηνίου. Και ένα τελευταίο. Αφήστε να σα πάω στην έρευνα και στα θέματα που έχουμε ακούσει. Ένα τελευταίο. Όχι, πρέπει να το πω αυτό. Γιατί είναι τωρινό. Γιατί δεν σημαίνει μόνο το 27. Είναι του 1992. Έγγραφο του Γέθα. Κοινοποιείται σε θρησκευτικό λειτουργό των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ο οποίος ζητούσε να εξαιρεθεί από τη στρατιωτική υπηρεσία. Η διοίκηση απεφάνθη αρνητικά επί του αιτήματος στηριχθήσα στη γνωμοδότηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία δεν θεωρεί τους μάρτυρες του Ιεχωβά γνωστή θρησκεία. Μέχρι εδώ εντάξει, ανεκτών. Η τρίτη παράγραφος. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η διοίκηση δεν θα μπορούσε να στηριχθεί σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες δικαίωσαν στο παρελθόν παρόμοιες εκφέσεις. Δηλαδή, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. 5 λεπτά μιλάτε. Πάνω και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Να είστε καλά, κύριε Ρέμα. 5 λεπτά το είπατε. Γιατί δεν ήρθατε χθες, το είπατε. Ναι. Όχι, να περάσουμε όμως, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι, με τους καλεσμένους μας και ενώ η συζήτηση αυτή έχω την εντύπωση ότι έχει ζωηρέψει αρκετά. Από χθες έχει ζωηρέψει και σήμερα κορυφώνεται. Θα συζητήσουμε το περίφημο θέμα των μεταγγίσεων αίματος, τις οποίες αρνούνται μέχρι θανάτου και για λόγους πίστεως φυσικά να λάβουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Θα συζητήσουμε ακόμη το θέμα των αντρισιών συνείδησης και θα πάμε μέσα στο εσωτερικό φυλακών. Αμέσως τώρα όμως θα ακούσουμε τι είπε σε μένα, τι είπε στο χωρίς τον αισθητικό μία μάρτυρας του Ιεχωβά για το θέμα της μετάγγισης αίματος. Το έχει πει πριν από μερικούς μήνες. Να το δούμε. Δέχεστε πράγματι ότι, όπως αναφέρονται και το έχω δει σε διάφορα έντυπα, ότι αυτός που παίρνει αίμα σε μια κρίσιμη στιγμή είναι όμοιος με τον πόρνο και τον μοιχό, όπως έχω διαβάσει. Μπορείτε να δεχτείτε ότι αν κινδυνεύει η ζωή σας, αν για μια φιάλη αίματος παίζεται η ζωή σας, μπορείτε εσείς, κυρία μου, να εξομοιωθείτε με τον πόρνο ή τη μιχαλίδα, όπως έχω διαβάσει, επειδή ο γιατρός που εκείνη την ώρα προσπαθεί να σε σώσει, θα σε σώσει μια φιάλη αίμα. Είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι για το θέμα αυτό. Αγαπούμε τη ζωή. Ωστόσο, πάνω απ' όλα, σεβόμαστε τον νόμο του Θεού, ο οποίος ρητά απαγορεύει τη λήψη του αίματος. Τώρα, μπορούμε να δεχθούμε οτιδήποτε Πιστεύετε άλλο. Ότι ο Χριστός είναι η ίδια η ζωή. Βεβαίως. Άρα πρέπει να την προστατεύουμε τη ζωή. Τη ζωή μας βεβαίως μπορούμε Εφόσον να προστατεύσουμε. Εφόσον εσείς δεν πάρετε τη φιάλη και πεθάνετε, πώς την προστατεύετε τη ζωή και πώς αγαπάτε τον Χριστό που είναι η ίδια η ζωή. Το αίμα
Ωστόσο, μπορεί να μην επιφέρει πάντοτε τη ζωή. Μπορεί να επιφέρει και το θάνατο. Πιστεύετε ότι ο Χριστός μας είναι η ίδια βεβαίως, η ζωή? Βεβαίως. Και ο ίδιος ο Ιησούς. Πιστεύετε ότι πρέπει να προστατεύουμε κάθε μορφή ζωής, πολύ περισσότερο την ανθρώπινη? Δεχόμαστε οποιαδήποτε άλλη ιατρική περίθαλψη, η οποία δεν περιλαμβάνει τη λήψη αίματος. Οτιδήποτε άλλο. Σας απάντησα. Αγαπούμε τη ζωή, την προστατεύουμε τη ζωή. Με μια άρνηση. Πώς θα προστατεύσετε τη ζωή τη δική σας ή οποιαδήποτε άλλη ζωή, εάν είχατε ένα παιδί, κύριε, και το είχατε και αυτό βαφτίσει και το είχατε κάνει μάρτυρα του Ιεχωβά? Ένα τρυφερό πλασματάκι που κάποια στιγμή έπεφτε, χτύπαγε, πάθαινε μια εσωτερική αιμορραγία. Δεν εγκαταλείπουμε ούτε τα παιδιά, ούτε κανένας από εμάς. Θα αρνηθείτε τη μετάγηση αίματος στο παιδί σας? Βεβαίως θα την αρνηθώ. Θα την αρνηθείτε την ώρα που θα πεθαίνει το παιδί? Θα την αρνηθώ, γιατί η αγάπη μου προς τους νόμους του Θεού υπερβαίνει την αγάπη προς το παιδί. Να υποθέσουμε ότι είναι ένα δικό σας παιδί. Μπορεί να εξομοιωθεί. Δεν θα το εγκαταλείψω. Θα το πάω στον... Σε μια τρυφερή ηλικία μπορεί να εξομοιωθεί με πόρνο και μιχαλίδα? Θα σας απαντήσω για το θέμα του αίματος. Για να σωθεί από μια εσωτερική αιμορραγία. Ναι, δεν θα ανακατέψω το ένα με το άλλο. Ναι, δεν θα ανακατέψω το αν κάποιος γίνεται πόρνος ή μιχός με το αίμα. Είναι άλλο το ένα θέμα και άλλο το άλλο θέμα. Θα σας απαντήσω όσον αφορά για το αίμα. Για το αίμα, λοιπόν, είμαστε ρητοί και κατηγορηματικοί ότι δεν το δεχόμαστε. Γι' αυτό θα πάρετε απάντηση από εκείνους οι οποίοι είναι γιατροί. Τώρα, δεν θα εγκαταλείψουμε κανέναν. Ούτε το δικό μου το παιδί, ούτε εγώ. Δεν έχω παιδί, βέβαια. Αλλά ούτε τον εαυτό μου. Κανένας από εμάς, βεβαίως. Κανένας από εμάς δεν θα εγκαταληφθεί, θα πάει στο νοσοκομείο, δεχόμαστε οποιαδήποτε άλλη ιατρική περίθαλψη η οποία δεν περιλαμβάνει αίμα. Και αυτό γιατί υπακούμε στο νόμο του Θεού που απαγορεύει το αίμα. Κοιτάξτε, είστε μορφωμένη γυναίκα και είναι απλό αυτό που θέλω να ρωτήσω. Μπορείτε να δεχτείτε οποιαδήποτε ιατρική βοήθεια για περιστατικό που μπορεί να δεχθεί βοήθεια χωρίς αίμα. Υπάρχουν φάρμακα. Αν όμως με συγχωρείτε, φύγετε από ένα τροχαίο και έχετε εσωτερική αιμορραγία ή έχετε υποστεί συντριπτικά κατάγματα και από την αιμορραγία από λεπτό σε λεπτό κινδυνεύετε να πεθάνετε, εσείς, η μητέρα σας ή το παιδί σας. Και από μετακίσεις αίματος, κύριε Τράκα, μπορούν να πεθάνουν κάποιοι άνθρωποι. Και τα περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι δέχτηκαν μετάγγιση αίματος είναι πάρα πολλά, και οι οποίοι αργότερα πέθαναν, είναι πάρα πολλά που δείχνουν ότι δεν είναι το ίδιο ασφαλές. Όχι, δεν μιλάω δηλαδή για αμέλειες. Για την εξέταση ενός αίματος, το οποίο είναι μολυσμένο. Γνωρίζετε και πολύ το καλά. Χορηγούμε κατά τη μετάγγιση και μολύνεται κάποιος. Βεβαίως, υπάρχουν τέτοια περιστατικά ανά τον κόσμο. Σας μιλάω όμως για ένα ελεγμένο αίμα που μόλις το πάρει κάποιος που δεν πεθαίνει, είναι θα ζωθεί. Δεν είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Και το γνωρίζετε πολύ καλά ότι πάρα πολλές ασθένειες ως πρώτο φορέα που μπορούν να μεταδοθούν είναι με το αίμα. Δεν θα σας μιλήσω ιατρικά, δεν έχω τις ιατρικές γνώσεις, θα τις πάρετε τις απαντήσεις σας. Σας μιλάω μόνο προσωπικά για τον εαυτό μου ότι δεν δεχόμαστε, δεν δέχομαι αίμα, όχι γιατί η υπακοή μου προς το Θεό, έτσι όπως αναγράφεται στην Αγία Γραφή, ο νόμος του είναι σαφής, απαγορεύει τη λήψη αίματος. Όμως δεν θα παραμελήσω τον εαυτό μου, δεν θα παραμελήσω το παιδί μου, δεν θα παραμελήσω τον γονιό μου. Βεβαίως θα τρέξω στο νοσοκομείο, θα δεχθώ οποιαδήποτε άλλη ιατρική περίθαλψη η οποία και αν δεν περιλαμβάνει κάποιος γιατρός και σας πει ότι για τη μάνα σας, τον πατέρα σας, το παιδί σας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθεί γιατί χάνει συνεχώς αίμα. Θα εξαντλήσω κάθε άλλη ιατρική περίπτωση, κάθε άλλο ιατρικό μέσο θα το εξαντλήσω. Χωρίς όμως να λάβω αίμα. Και εν πάση περιπτώσει... Επομένως, θα πρέπει να θεωρήσω ως δεδομένο, κυρία μου, ότι σε περίπτωση που κάποιοι γιατροί έρθουν και σας πούνε ότι δεν υπάρχουν άλλα μέσα για να σωθεί κάποιος που έχει εσωτερική αιμορραγία πολλές ώρες ή πρέπει οπωσδήποτε να λάβει αίμα κατά την επέμβαση, θα τον αφήσετε να πεθάνει. Η εμπιστοσύνη μου στο Θεό θα είναι μεγαλύτερη από την αγάπη που θα έχω προς το προσφυλέμουσμο άτομο, το οποίο δεν θα έχω εγκαταλείψει. Προς τον Χριστό θα είναι. Βεβαίως, γιατί η πίστη μας βασίζεται στον Θεό και στον Χριστό. Εξίσου. Πιστεύετε ότι ο Χριστός θα άφηνε να πεθάνει ένας άνθρωπος, αυτός δηλαδή που έκανε καλά τόσους αρρώστους, αυτός που... Ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Ιησούς... Λάζαρο, αυτός θα άφηνε, ο Ιησούς θα άφηνε σε κάποιο χειρουργείο να πεθάνει ένα παιδάκι τριών ετών που ο ίδιος ο Ιησούς πόρνος, Χριστός, θα σας απαντήσω, ούτε μιχός, για να μην πάρει αίμα, επειδή είναι μια δογματική αντίληψη των μαρτύρων. Ο ίδιος ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του, έδωσε το αίμα του, προκειμένου όλη η ανθρωπότητα να αποκτήσει το δικαίωμα προς σωτηρία για την αιώνια ζωή. Έτσι, λοιπόν, έδωσε το αίμα του. Βεβαίως. Για ζωή συμβολικά. Το έδωσε. Όχι για μετάγγιση όμως. Για ζωή το έδωσε. Όχι για μετάγγιση όμως. Δεν το έλαβε κάποιος αυτό το αίμα. Μήπως αυτή η μετάγγιση που έκανε ο Ιησούς ήταν η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ? Βεβαίως. Αυτή έχει τη μεγαλύτερη στην σημασία. Στην ιστορία του κόσμου. Βεβαίως. Μήπως έδωσε και αυτό, αγάπη και ζωή.
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στην εκπομπή του Γιώργου Τράγκα χωρίς αναισθητικό. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Λιάνης σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη. Τα κυκλώματα στο ποδόσφαιρο και οι στημένοι αγώνες. Ακόμη αύριο στο χωρίς αναισθητικό. Ο δολοφόνος με το πριόνι κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στο χωρίς αναισθητικό στις 7:25 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εταιρεία Σκοπιά, μάρτυρες του Ιεχωβά, μέρος δεύτερον σήμερα και έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση αυτή έχει ανάψει. Καλεσμένοι εδώ στο στούντιο ένας γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Ρέπας, ο οποίος είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, και ο κύριος Μάκης Πόγκας, στιχουργός, επίσης μάρτυρας του Ιεχωβά. Στην εισαγωγή της εκπομπής ίσως ξεφύγαμε λίγο από την ατζέντα, τη σημερινή ατζέντα των θεμάτων μας, αλλά νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον και αυτή η αντιπαράθεση και αυτός ο διάλογος, ο οποίος δυστυχώς χθες ίσως μας άνοιγε περισσότερο τα μάτια, αν δεχόντουσαν οι καλοί μας φίλοι, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, να παραστούν και στη χθεσινή πρώτη εκπομπή για αυτό το θέμα, με, θα έλεγα, με συμμετοχή και των εντεταλμένων σε θέματα αιρέσεων εκπροσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό δεν έγινε χθες, γίνεται σήμερα, παρίστανται μόνο οι δύο μάρτυρες του Ιεχωβά στην εκπομπή μας, συμμετέχουν και έχω υποσχεθεί στον πατέρα Αντώνη Αλεβιζόπουλο μία ακόμη εκπομπή, μία τρίτη εκπομπή, στην οποία θα μπορέσει να αναπτύξει τις απόψεις του και τα επιχειρήματά του, τα οποία σήμερα δεν μπορεί να αναπτύξει λόγω του βέτο που πρόβαλαν οι φίλοι μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Να πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στη συζήτησή μας. Και κύριοι, επανερχόμεθα στη συζήτησή μας με τους δύο καλεσμένους της εκπομπής μας σήμερα, τους δύο εκπροσώπους των μαρτύρων του Ιεχωβά, τον κύριο Ρέπα, γνωστό δικηγόρο, και τον κύριο Πόγκα, στιχουργό. Προηγουμένως είδαμε και ακούσαμε μια κυρία που είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, η οποία απάντησε σε διάφορα ερωτήματά μου σχετικά με την άρνηση των μαρτύρων του Ιεχωβά να λάβουν αίμα. Και να ρωτήσω εσάς, κύριε Ρέπα, αυτό το θέμα απασχολεί εκτεταμένα, θα έλεγα, και κάθε τόσο την επικαιρότητα. Δηλαδή, ένα παιδάκι που πηγαίνει με συντριπτικά κατάγματα σε ένα νοσοκομείο, ή έχει μεσογειακή αναιμία, ή είναι αιμορροφιλικό και έχει ανάγκη, άμεση ανάγκη αίματος, η πίστη, το δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά υποχρεώνουν τους γονείς να αρνούνται, γιατί το παιδάκι είναι σε αφασία, είναι αδύναμο, και μιλάω για ένα παιδάκι που μπορεί να είναι και ηλικιωμένος, δεν έχει σημασία. Πάντως οι συγγενείς αρνούνται να δώσουν οι γιατροί να μεταγγίσουν αίμα. Και σας ρωτάω, πόσο ανθρώπινο τελικά, να πάμε και στα ανθρώπινα, μην μιλάμε όλο για τα θεία δηλαδή, που μπορεί να συνθέτουν την πίστη ή μια πίστη, ένα δόγμα. Πόσο ανθρώπινο είναι αυτό τελικά, να πηγαίνει ένα συγγενή σου. Δηλαδή, εσείς αν πάει, χτυπάτε ξύλο η γυναίκα σας, ένα συγγενής ασθενός στο νοσοκομείο, που είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, και σας πούνε οι γιατροί ότι αν δεν του δώσουμε τρεις φιάλες αίμα, και τώρα αμέσως δώστε εσείς, θα πεθάνει. Τι θα κάνετε? Τελειώσατε την ερώτηση. Ναι, τελείωσα. Δεν έχετε άλλη ερώτηση? Όχι. Να πείτε με άμεσα. Επάνω σε αυτό. Τώρα, απάντησε, τώρα είμαι εγώ. Εσείς. Λοιπόν. Ναι, κύριε Ρέπα μου. Λοιπόν, η ερώτηση σας. Μην ταράζεστε. Έχετε το χρόνο δικό σας. Όχι, εγώ δεν απλώς προσπαθώ να είμαστε επικοινωνικοί όσο μπορούμε. Μην μου μπαίνεις μέσα. Ταράζεστε λίγο. Ταράζεστε. Όχι, ταράζεστε. Λοιπόν, με φέρνεις πίσω κάπου 22 χρόνια. Στο πλημελιωδικείο της Θεσσαλονίκης αντιμετώπισα μια υπόθεση. Κατηγορούμενος ένας πατέρας. Γιατί? Μάρτυρας του Ιεχωβά. Μάρτυρας του Ιεχωβά. Πήγε το παιδάκι του, μάλιστα ένα παιδί ήταν και καθυστερημένο στο νοσοκομείο, και όταν αντιμετώπισε την περίπτωση του αίματος, το πήρε κρυφά και έφυγε και το πήγε σε άλλη κλινική. Το παιδί έγινε καλά βέβαια, χωρίς μετάλληση αίματος, πλην όμως δημιουργήθηκε δικογραφία και ο πατέρας παρεπέμφθη στο δικαστήριο. Εκεί ελέγχθησαν πολλά. Έγινε καλά το παιδί. Το παιδί έγινε καλά. Χωρίς μετάλληση. Χωρίς μετάλληση. Στην προηγούμενη κλινική θέλανε να του βάλουν αίμα. Στο νοσοκομείο δεν δώσε, θέλανε να του βάλουν αίμα. Έτσι, πήγε στην κλινική και έγινε καλά το παιδί. Λοιπόν, στη δίκη. Έγινε μια δίκη πολύ δύσκολη για μας. Γιατί αυτή η δίκη κεντρίζει το συνέστημα. Πάρα πολύ. Και ο τρόπος που υποβάλλατε εσείς την ερώτηση τώρα, δηλαδή, πω το παιδάκι, θα πεθάνει, θα κάνει. Λοιπόν, βρεθήκαμε σε μια ατμόσφαιρα που έλεγα εγώ σαν δικηγόρος, ήμουν και νέος τότε δικηγόρος. Αν γλιτώσουμε το ξύλο. Είστε μάρτυρες τότε. Βεβαίως, ναι. Αν γλιτώσουμε το ξύλο, είναι επιτυχής η έκβαση. Αυτό έπαιρνε στον πελάτη μου, τον κατηγορό. Την καταδίκη άστειλο.
Αν γλιτώσουμε το ξύλο, είμαστε καλά. Αν δεν μας γλιτζάρει ο κόσμος. Όταν αγόρευσε ο εισαγγελέας σε μια ημίωρη αγόρευσή του, ήταν καταπέρτης. Η άκαρδη, η αδίστακτη, βλέπει το παιδάκι του να πεθαίνει, να ημώζει, αδίστακτος. Υπήρχε χαρτί των γιατρών που λέγανε ότι χρειάζεται το αίμα. Ναι. Α, υπήρχε χαρτί των γιατρών. Ναι, των επιστημόνων, των ειδικών, των γιατρών. Αλλά παιδί, των δικηγόρων ή ξέρω εγώ. Οι άλλοι επιστήμονες έδειξαν ότι δεν χρειάζεται. Οι άλλοι επιστήμονες. Οι άλλοι γιατροί. Απέδειξαν ότι δεν χρειάζεται. Γιατί το έκαναν καλά. Απέδειξε ή μπορέσαν και το κάναν καλά χωρίς αίμα. Απέδειξαν ότι μπορούσαν να το κάνουν χωρίς αίμα. Μάλιστα. Άρα ήταν καλύτερη, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα εγώ τι να πω. Τι να υπερασπίσει. Είχε τίποτα με το μέρο. Τότε πρέπει και εμεί να χρησιμοποιήσουμε κάποια μεθόδου δικανικού. Και είπα στον εισαγγελέα. Αγορεύοντας. Κύριε εισαγγελέα, θα συνταχθώ με την πρότασή σας, την καταδικαστική, και θα υπερθεματίσω αν έχετε τη λεβεντιά. Από εκείνη τη θέση όμως, εκεί όπως είστε τώρα, εγώ θα διακόψω την αγόρευσή μου. Να πάρετε το λόγο να δευτερολογήσετε και να πείτε από εκείνη τη θέση ότι ο Αβραάμ ήταν εγκληματίας. Κύριε εισαγγελέα, και κύριε Τράγκα τώρα, στο δημοτικό σχολείο μας διδάξανε, όχι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Έλληνες θεολόγοι, οι Έλληνες ιερείς, ότι ένας άνθρωπος που περπάτησε πάνω στο πρόσωπο της γης απεκλήθη φίλος του Θεού. Αυτός ήταν ο Αβραάμ. Για ποια πράξη? Διότι για χάριν του Θεού του δεν εδίστασε να σφάξει το παιδί του. Μάλιστα. Και ρωτάτε. Γιατί πρέπει να πάμε, κύριε Ρέπα, γιατί να πάμε στον Αβραάμ και δεν μου απαντάτε εδώ πέρα. Γιατί να μην πάμε στον Αβραάμ, στον κύριο Λεβιζόπουλο. Θα χάσουμε το παιδί από μεσογειακή ανεμία. Δεν θα πάμε στον Αβραάμ, κύριο Λεβιζόπουλο, κύριε Τράγκα. Με συγχωρείτε. Εγώ σας λέω, μιλάμε για αρρώστιες. Όχι, σας είπα. Μιλάμε για ασθένειες. Μιλάμε για δυστυχήματα. Και εσείς δεν μου απαντάτε, μου λέτε τον Αβραάμ. Θέλω να σας πω. Ο Αβραάμ δεν είναι στα νοσοκομεία μας. Τι να κάνουμε. Κύριε Τράγκα, θέλω να σας πω τούτο. Ότι η πίστης με κίνδυνο ζωής δεν είναι έξω από τα χριστιανικά δρόμενα. Ναι, δεν είναι, δεν έξω. Είναι έξω. Άρα, μήπως όμως είναι θυσιάζουμε μέσα, κάποιους ανθρώπους είναι μέσα, εξαιτίας της είναι πίστης μέσα. Τώρα να σας πω κάτι άλλο. Εμείς, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, θεωρούμε ότι το πολυτιμότερο πράγμα που έχουμε το είναι, η ζωή. Είναι η ζωή. Έτσι, μπράβο. Και μάλιστα εμείς έχουμε και μια άλλη άποψη για τη ζωή που δεν την έχουν οι άλλοι. Εμείς τη ζωή τη θεωρούμε χρυσιδάνιο. Γιατί επειδή την έχουμε καταπληκτικό αυτό που λέτε. Κατά παραχώρηση του Θεού. Αλλά είναι αντιφατικό. Ναι, ακούστε με, το πιστεύω. Την έχουμε κατά παραχώρηση. Χρυσιδάνιο να πούμε. Καπνίζετε. Όχι. Δεν καπνίζετε. Για να μάθετε. Όχι, αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί δεν έχουν το δικαίωμα αυτό να βλάψουν τη καλό. Ζωή του που δεν είναι δική. Μάλιστα. Αφού λοιπόν δεν καπνίζετε. Ναι, θα με αφήσετε για να μην βλάψετε τη ζωή σα και πάθετε καρκίνο ή έμφραγμα. Γιατί το παιδάκι που έχει μεσογειακή ανεμία είναι αιμορροφιλικό, το αφήνετε να πεθάνει και δεν του δίνετε. Μα το είπατε αυτό, κύριε Τράγκα. Το κάνετε την ερώτηση. Δεν το λέτε όμω εσεί. Με πάτε στον Αβραάμ. Θα σα πω στον Λεβιζόπουλο. Εντάξει. Μην με πάτε στον Λεβιζόπουλο. Δεν πω στον Αβραάμ θα σα πάω. Όχι στον Αβραάμ, μα στον Αβραάμ μας πήγε η Εκκλησία. Μάλλον εγώ θα σας πάω στους γιατρούς του μάρτυρες του Ιεχωβά, λοιπόν, σε λίγο. Να σας πω κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν, εμείς το θεωρούμε το πολυτιμότερο πράγμα. Αυτό. Αγωνιζόμαστε, δεν διακινδυνεύουμε ποτέ τη ζωή μας και αγωνιζόμαστε. Δεν διακινδυνεύετε ποτέ τη ζωή σας. Αφήστε με να τελειώσω. Γι' αυτό θα σας απαντήσω. Είστε γνωστός δικηγόρος. Κύριε Τράγκα, εσείς είστε γνωστός δημοσιογράφος. Αλλά εγώ σας είπα την αδυναμία μου. Δεν διακινδυνεύετε την ανθρώπινη ζωή, λέτε. Να κάνω ερωτήσεις και να αγορεύω. Αφήστε μας το υπόλοιπο ότι υπομορφή να αγορεύσεως. Έτσι θα το πάμε καλύτερα. Λοιπόν, κάνουμε το καλύτερο για τη ζωή μας. Όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά διδασκόμεθα σε περίπτωση αρρώστιας να διεκδικούμε, να απαιτούμε και να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Έχει αποδειχθεί και επιστημονικά ότι η μετάγγιση δεν είναι η καλύτερη δυνατή θεραπεία. Αυτό μην το λέτε. Ναι, έχει αποδειχθεί από επιστήμονες. Μην το λέτε. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Δηλαδή, τουλάχιστον δεν είναι η μόνη θεραπεία. Μην το λέτε. Αν θέλετε, επικαλεστείτε ονόματα γνωστών επιστημόνων Ελλήνων, καθηγητών του Πανεπιστημίου. Ότι η μετάγγιση, ας πούμε, δεν χρειάζεται όταν χρειάζεται. Ότι είναι επικίνδυνη. Με συγχωρείτε. Ή ότι είναι επικίνδυνη. Όχι, δηλαδή να μην πάρουμε λεγμένο αίμα. Έχουν ακουστεί τόσο πολλά τελευταία. Επικαλεστείτε ονόματα καθηγητών του Πανεπιστημίου. Αλλά όχι αυθαίρετα εσείς ομικός να λέτε. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Ρωτήστε τον κύριε Πόγκα, επειδή είστε στιβουργός, ο κύριος είναι νομικός και επειδή υπερασπίζεται στα δικαστήρια και τέτοιου είδους υποθέσεις και έχει μια εμπειρία. Σε λεπτό, κύριε Τράγκα, εμένα με πονάει το θέμα. Γιατί εγώ το αντιμετώπισα. Είναι παθόν. Έπαθα ατύχημα και ζω. Έκανα τρεις εγχειρήσεις. Ευτυχώς. Διέκοψα τον κύριο Ρέπα, συγγνώμη, Θανάση. Τρεις εγχειρήσεις κάνατε χωρίς να λάβετε αίμα. Δύο στην Ελλάδα και μία στην Γερμανία. Αν θέλετε, μας λέτε τι εγχειρήσεις. Πολυέμακτες. Αν θέλετε. Πολυέμακτες. Όχι, μην προχωρήσουμε. Όλο από το μυαλό μέχρι το κοφό. Κάταγμα συντριπτικό μοιραίο. Ένα λεπτό. Εγώ θέλω να κάνω την εξής διευκρίνηση. Πάντως δεν λάβατε αίμα. Καθόλου. Μας διαβεβαιώνετε εδώ. Ήταν και μάρτυρα. Μας διαβεβαιώνετε, δεν είναι ανάγκη. Δεν είναι η μόνη θεραπεία.
Εσείς ίσως... πώς το ξέρετε, είστε στιχουργός, δεν είστε γιατρός. Γιατί εγώ το αντιμετώπισα στον εαυτό μου. Και αν δεν το ξέρει κάποιος, ο οποίος έζησε όταν οι υπόλοιποι του έλεγαν ότι με αυτή την εγχείρηση δεν μπορείς. Κύριε Πόγκα, κύριε Ρέπα, λέω να ακούσουμε γιατρούς που είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Να πω κάτι, με συγχωρείτε. Κύριε Τράγκα, με συγχωρείτε. Μου κάνεις μια ερώτηση, δεν με αφήνεις να απαντήσω, τότε τι με έφερε. Κύριε Ρέπα, όχι, όχι, κάνετε λάθος. Παρόλο που δεν είμαι γιατρός, όχι, με συγχωρείς. Σας παρακαλώ, δεν μου απαντήσατε. Σας πήρε το λόγο ο άλλος μάρτυρας, κύριε Πόγκα. Γιατί θέλω να σας πω γι' αυτό. Γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά, πρέπει να ξέρετε το εξής πράγμα, για την υγεία κάνουν το καλύτερο αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Λειτουργούν σε κάθε πόλη, ιδιαίτερα μεγάλη, κάπως μεγάλες, όχι και σε χωριά, ειδικές επιτροπές νοσοκομείων. Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο ένα βιβλίο, τον Μαρτίνο Τιεχωβά, πληροφορίες για ιατρική περίθαλψη. Μάλιστα. Έχουμε συνεργασία. Εναλλακτικές προτάσεις, ναι, όπως θα λέγαμε. Όχι, για κάθε ιατρική περίθαλψη, δεν είναι μόνο για το αίμα. Για την προσπάθεια του αίματος. Έχουμε συνεργασία με τους καλύτερους γιατρούς του κόσμου. Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα, περισσότεροι από 200 γιατροί είναι συνεργατικοί. Κάνουμε επισκέψεις στους γιατρούς, στα ιατρία τους. Εμείς, επειδή το υλικό αυτό είναι ιατρικό, δεν είναι νομικό, δεν το ξέρουμε εμείς, αλλά είναι ιατρικό που εκείνους τους βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι, έχει από παγκόσμια. Και θα σας κρύβω από τις συνεργάτες μεγάλους γιατρούς. Αν έχετε κατεβάστε, το έχει δει ήδη, ναι, κάμερα, το έχουμε άλλο, δείξει. Ανέμακτη. Λοιπόν, και από αυτή τη θα στιγμή. Θα δείχνουν και οι γιατροί, κύριε Ρέπα, οι οποίοι είναι αρμοδιότεροι. Ναι. Μήπως θα θέλατε, όχι, να τους δείξουμε. Θα σας πω κάτι άλλο. Όχι, αυτό δεν το λένε γιατί. Είστε νομικός, επειδή είναι γιατροί. Δεν το λένε αυτό. Εμείς επισκεφτόμεθα τους γιατρούς, γιατί θέλουμε με τους γιατρούς, πριν έρθουμε στο πρόβλημα, να αντιμετωπίσουμε. Και αυτό έχει σαν συνέπεια να μην υπάρχει ούτε ένα ατύχημα. Δεν υπάρχει ούτε ένα επεισόδιο κατά το οποίο ασθενής μάρτυρας του Ιεχωβά να πέθανε επειδή δεν έκανε μετάλληση αίματος. Εκτός αν είχε λευκαιμία, βέβαια. Κύριε Ρέπα, μου είπατε, τα είπατε όλα, ναι, αυτή τη τελειώνω στιγμή. Τελειώνω κάτω. Και αυτή τη στιγμή επισκεφτόμεθα όλους τους γιατρούς. Έχουμε συνεργασία με τους καλύτερους γιατρούς και προς τιμήν τους, οι περισσότεροι, όλοι όσοι δέχονται να συνεργαστούν χωρίς μετάλληση, σε καμία περίπτωση με οικονομικό κίνητρο. Και λυπάμαι, γιατί ανάμεσα σε μερικά ονόματα που ακούστηκαν αυτές τις μέρες και ονόματα δύο γιατρών, οι οποίοι αφιλοκερδέστατα. Να μην πάμε σε αυτό το θέμα. Φακελάκια. Δεν το λέμε. Εσείς υποστηρίζετε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παίρνετε φακελάκια. Αυτό δεν τα μάθετε τώρα. Ούτε δίνετε. Να πάμε λοιπόν στους γιατρούς. Και από αυτή τη στιγμή εμείς προσκαλούμε. Κύριε Τράγκα, έχει σημασία. Προσκαλούμε τους ικανότερους γιατρούς. Αν έχετε την καλοσύνη, ένα-ένα. Κύριε Τράγκα, εμείς δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από οποιαδήποτε ιατρικά επιχειρήματα. Συντρέχουν ιατρικοί λόγοι. Ο κύριος λόγος που εγώ αρνήθηκα τη μετάγγιση αίματος όταν μου είπαν μπορεί να πεθάνεις είναι βιβλικός και δεν μπορώ να μην τον πω. Διότι εφάνει εύλογον εις το Άγιον Πνεύμα και εις ημάς να μην επιβάλλομεν σε εσάς μηδέν πλειότερον βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων. Πρώτη Αποστολική Σύνοδος. Μάλιστα. Φτάνει αυτό. Μισό λεπτό. Να απέχετε από ειδωλωθήτων και αίματος και πνιχτού και πορνείας. Μάλιστα. Από τορπίων φυλάτοντας σε αυτούς θέλετε πράξη καλώς. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Όποιος λαμβάνει αίμα κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά είναι πόρνος. Όχι κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κάνω μια παρένθεση. Όχι, με συγχωρείτε. Δηλαδή αν θα πάμε ένα παιδάκι από τροχείο που δεν έχει καθόλου αίμα και πάμε και του δώσουμε αίμα, κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά είναι πόρνο και μυχό. Όχι, όχι. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν το διαστρέφω. Μα δεν το πάμε εμείς αυτό. Θα με ακούσετε πρώτα. Θα με ακούσετε πρώτα. Μάλιστα, κύριε Πόγκα. Εδώ. Αυτά τα λόγια είναι σαφέστατα και μιλούν για τρία πράγματα. Αποφεύγεται, λέει, αποφύγεται το αίμα, την ειδωλολατρεία και την πορνεία. Δεν με εκπλήσει όλος αυτός ο θόρυβος με το αίμα. Γιατί στη διάρκεια της ιστορίας μετά τον πρώτον αιώνα, τρίτον, τέταρτο και συνεχίζουμε, τηρήθηκαν τα επόμενα για να τηρηθεί το ζήτημα του αίματος. Δεν πήρατε αίμα, λοιπόν, για λόγους πίστεως. Τελείωσε. Καθαρά, αλλά συντρέχουν χίλιοι ιατρικοί λόγοι. Αυτό δεν μου λέτε. Τώρα, γιατί να πάτε παρακάτω να δούμε τους γιατρούς. Όπως βλέπετε, κύριε Τράγκα, δεν θέλουμε εμείς. Αν δεν συνέτρεχαν και πρωτίστως είναι βιβλικοί λόγοι. Από εκεί και πέρα. Το πρόβλημα το έχουμε λύσει. Δεν πεθαίνω μάρτυρος εγώ, όπως δεν πέθανε εγώ να και τόσοι άλλοι. Να ακούσουμε τους γιατρούς και πάλι. Είστε στιχουργός. Αν Πράγκα, να μου επιτραπεί να ακούσουμε και τους χειρουργούς. Όχι, μία κουβέντα συμπληρωματικού αυτού που είπε ο κ. Πόγκα στο θρησκευτικό. Επειδή εμείς πιστεύουμε ότι οι νόμοι του Θεού που είναι καταχωρημένοι στην Αγία Γραφή είναι παράλληλα και προστατευτικοί για το καλό του ανθρώπου. Δεν είναι, δηλαδή ο Θεός δεν έχει θέσει νόμους πεισματικά. Για να κάνει το κέφι του. Μην ξεχνάτε ότι. Κύριε Ρέπα, μην με πείτε άθεο, αλλά έχω διαφορετική άποψη. Εγώ δεν είμαι. Αφορά ένα τραυματία που πηγαίνει χωρίς αίμα σε ένα νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν θα είναι Ορθόδοξος ή μάρτυρας του Ιεχωβά ή καθολικός ή μουσουλμάνος. Εγώ θέλω να τον σώσω με στο χειρουργείο αν είμαι γιατρός και πρέπει να του βάλω πέντε φιάλες αίματος. Εμείς όμως. Δεν θα καθίσω να δω τι λέει η Αγία Γραφή εκείνη την ώρα. Κύριε Τράγκα, τους έχουμε σώσει όλους. Σώσατε όλους. Κοιτάξτε να δείτε. Ας βρεθεί ένας από αυτούς, ξέρω έναν που πέθανε από φίλες και φίλοι. Όλους τους φίλοι είναι δεκάδες, εκατοντάδες θα έλεγα. Και ξέρω, τα μηνύματά σας και τα ερωτήματα που υποβάλλετε
τους καλεσμένους, τους αγαπητούς καλεσμένους της εκπομπής μας σήμερα, τους μάρτυρες του Ιεχωβά, τον κύριο Ρέπα και τον κύριο Πόγκα. Βλέπω εδώ πέρα, ακόμη και για τον κύριο Ρέπα υπάρχουν ερωτήματα, ότι άλλαξε τα πιστεύω του στα 30 του χρόνια. Αυτά βέβαια είναι, απευθύνονται από διάφορους τηλεθεατές και έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ προσωπικά. Είναι άλλα που αφορούν τα οικονομικά της εταιρείας Σκοπιά, είναι άλλα που αφορούν το θέμα του αίματος. Να μείνουμε εδώ, είναι πολύ ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι. Είναι ανθρώπινο το θέμα, αν παίρνει αίμα ή όχι σε μια δύσκολη περίπτωση μέσα σε ένα χειρουργείο. Να ακούσουμε τι είπαν σε μένα πριν από λίγο καιρό, πριν από μερικούς μήνες, γιατροί, χειρουργοί, μάρτυρες του Ιεχωβά. Προς αντικατάσταση του πολιτήμου αίματος, το οποίο, όπως τουλάχιστον ξέρουμε εμείς οι οποίοι δεν είμαστε γιατροί, δεν αντικαθίσταται με τίποτα τη στιγμή που έχει απώλεια πάρα πολύ μεγάλη αίματος. Κάποιος τραυματίας δεν μπορείτε να του δώσετε πορτοκαλάδα ή νερό ή καφέ. Βεβαίως. Καταρχάς φροντίζουμε να σταματήσει η αιμορραγία, γιατί εφόσον συνεχίζεται αυτή η αιμορραγία, δεν σώνεται ο άνθρωπος. Θα πρέπει οπωσδήποτε πρώτα να σταματήσουμε την αιμορραγία. Και αυτό είναι και το πιο βασικό. Από τη στιγμή που σταματήσουμε και την αιμορραγία, ελέγχουμε την κατάσταση. Και έχουμε πάρα πολλά παράγωγα, αντικατάστατα θα λέγαμε, του αίματος, τα οποία χορηγούμε στον άρρωστο. Και τέτοια δηλαδή, παράγωγα... Αυτά τα παράγωγα, γιατί μας ακούνε και οι γιατροί τώρα, ποια είναι. Ναι. Είναι, παράδειγμα, κρυσταλλοειδή, το γαλακτικό διάλειμμα Ρίγκερ, φυσιολογικό ρο. Όλα αυτά έχουν την ίδια οσμωτική πίεση με το αίμα και μπορούν γρήγορα να λειτουργήσουν ως εκτατικά του όγκου του αίματος. Επίσης είναι υπέρτονο διάλειμμα χλωρίου νατρίου. Υπάρχουν κολοειδοί, είναι μεγαλομοριακές ενώσεις, δεκστράνη, ζελατίνη, ένα τα πολύ... Αυτά τα νοσοκομεία. Βεβαίως, με αυτά τα νοσοκομεία εργάζονται κάθε μέρα. Ασφαλώς, κύριε Πιστοθίδη, όμως γνωρίζετε ότι διακεκριμένοι γιατροί σε ολόκληρο τον κόσμο, καθηγητές του Πανεπιστημίου κτλ. Όλα αυτά δεν τα θεωρούν ότι μπορούν να αντικαταστήσουν επαρκώς το αίμα που χρειάζεται ένας ασθενής τη στιγμή που χάνεται. Να σας πω κάτι. Ξέρετε, γιατί υπάρχουν και δηλώσεις και απόψεις και πολλοί γιατροί ανά τον κόσμο και μάλιστα διακεκριμένοι έχουν καταγγείλει αυτή τη στάση. Υπάρχει και αντίλογος όμως. Ναι, ναι, να τον ακούσουμε από τον κύριο Χρυστοφίδη, που είναι και χειρουργός και ασφαλώς έχει πολλά περιστατικά. Βεβαίως. Εμείς να μην ξεχνάμε ένα πράγμα το οποίο είναι τελείως λογικό. Και το πιο λογικό πράγμα είναι να σκεφτούμε τι κάνει το αίμα στον οργανισμό. Εμάς αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρουν οι θρεπτικές ιδιότητες του αίματος, αλλά μας ενδιαφέρει η οξυγόνωση των ιστών. Γιατί όταν δεν πάει το αίμα το οξυγόνο και δεν παίρνει το διοξείδιο του άνθρωπος να το βγάλει έξω, ο άνθρωπος παθαίνει ασφυξία. Αυτή είναι η λειτουργία η οποία μας ενδιαφέρει. Άρα δεν ξεχνάμε λοιπόν ότι δίνουμε τον άρρωστο αμέσως οξυγόνο. Γιατί αν σκεφτούμε το εξής, ότι το αίμα το οποίο βάζουμε στον άρρωστο... Του δίνει το οξυγόνο. Ναι. Αλλά το αίμα το οποίο βάζουμε στον άρρωστο, ένας άρρωστος ο οποίος δεν είναι μάρτυρας του Ιεχωβά και παίρνει αίμα, τι γίνεται σε αυτό το πράγμα. Η αιμοσφαιρίνη η οποία μπορεί να δεσμεύσει αίμα και να διώξει διοξείδιο του άνθρακος, με τα συστατικά που έχει μέσα το αίμα το οποίο συντηρείται με τα συντηρητικά, δεσμεύεται και δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά αμέσως. Άρα λοιπόν το αίμα αυτό στην αρχή δίνεται όχι για να μεταφέρει οξυγόνο, αλλά σαν εκτατικό του όγκου, δηλαδή σαν αντικατάσταση νερού, ας λέγαμε, που υπάρχει μέσα στην... Δηλαδή εσείς αμφισβητείτε την πολυτιμότητα και την χρησιμότητα μεταγγίσεως αίματος στις περιπτώσεις που έχουμε τη στιγμή της αλήθειας που κάνει το άνθρωπος και χρειάζεται αίμα οπωσδήποτε για να γίνει μια επέμβαση και όταν είχε ιστορική αιμορραγία επί ώρες. Βεβαίως δεν αμφισβητώ ότι οπωσδήποτε ως θέλει γιατρός, κάτι. Λέω, που έχει περάσει από πανεπιστήμια, έχει αποκτήσει ειδικότητα. Βεβαίως. Αμφισβητείτε δηλαδή αυτό που λένε και καταγγέλνουν διακεκριμένοι γιατροί ανά τον κόσμο, ότι αυτό το πράγμα που υπερασπίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά βεβαίως αποτελεί θρησκευτικό πιστεύω, αλλά αντίκειται στους κανόνες ιατρικής λειτουργίας. Όχι. Εδώ ίσως υπάρχει μία παρανόηση από πολύ κόσμο. Και εδώ είναι το λεπτό σημείο, το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, ποιο είναι το λεπτό σημείο? Ότι
υπάρχουν μεγάλα νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο που κάνουν τέτοιες επεμβάσεις με τρομερά χαμηλά ποσοστά αιμοσφαιρίνης, γιατί εμείς μετράμε την αιμοσφαιρίνη. Και όχι τέτοια ποσοστά τα οποία ίσως δεν τα έχουμε διανοηθεί καν στην Ελλάδα. Αλλά εμείς έχουμε και εμείς τέτοια στοιχεία εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει τέτοιες επεμβάσεις χωρίς να δώσουμε ούτε σταγόνα αίμα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ένα παιδάκι που πάσχει από μεσογειακή αναιμία και πρέπει να μεταγγίζεται κάθε τόσο. Τι του δίνετε? Εγώ βασικά σαν χειρούργος δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιο θέμα. Αλλά... Πέστε ότι έχουμε ένα παιδάκι που είναι μάρτυρα του Ιεχωβά. Και πρέπει, ναι, αν έχετε την καλοσύνη, ο κύριος Κάρατσου Ιράκης. Θα ήθελα όμως να επιστρέψω λίγο στην ερώτηση που την κάνατε δύο φορές και πιστεύω ότι ένα τμήμα έμεινε αναπάντητο. Σίγουρα μεγάλες προσωπικότητες έχουν καταγγείλει αυτή τη στάση του ιατρικού κόσμου, αλλά επίσης μεγάλες προσωπικότητες. Οι οποίες είναι καλόπιστες. Καλόπιστες. Όχι εκ προημίου δογματικές απέναντι στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Μιλάμε από το επιστημονικό βήμα πια. Αλλά επίσης υπάρχουν μεγάλες επιστημονικές προσωπικότητες όπως ο Δ. Κούλεϊ, ο Δ. Μπάρναρ και άλλοι. Μιλάω για τους πιο γνωστούς καρδιοχειρουργούς, οι οποίοι από το 1970 χειρουργούν επανειλημμένα και κατά εκατοντάδες τα περιστατικά σε διάφορα κέντρα του εξωτερικού χωρίς μετάγγιση αίματος. Επίσης, υπάρχει αντιμετώπιση από πάρα πολλά πανεπιστημιακά νοσοκομεία και πανεπιστημιακές κλινικές στο θέμα αυτό με μια διαφορετική νοοτροπία ή θα το έλεγα με μια διαφορετική άποψη, κοιτώντας το από διαφορετικό πρίσμα το θέμα. Δηλαδή, δεν αμφισβητείται ότι το αίμα είναι ένα φάρμακο. Όπως επίσης όμως δεν αμφισβητεί πια ο ιατρικός κόσμος στο εξωτερικό ότι εκτός από το αίμα, για αυτή την πάθηση, την έλλειψή του, υπάρχουν και κάποια άλλα φάρμακα. Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το πούμε και να γίνει ξεκάθαρο σήμερα. Για παράδειγμα, αναφέρατε τώρα την περίπτωση μιας αναιμίας. Ας πάρουμε όλες, όχι μόνο τις μεσογειακές. Όχι, να μιλήσουμε καταρχάς για τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα τα οποία έχουν ανάγκη αίματος. Δηλαδή, ακριβώς. Παιδάκι που πάσχει από μεσογειακή αναιμία ή από άλλες ασθένειες που έχουν. Για να μην λέω δικά μου λόγια ή την δικιά μου επιστημονική άποψη. Παραγόγων αίματος. Πολύ ωραία. Ναι. Αυτό που λέτε ακριβώς. Για να μην πω τα δικά μου λόγια, θα σας διαβάσω, το βλέπετε κι εσείς. Είναι ο καρκίνος σε παιδιά και το δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά και αναφέρεται από την παιδιατρική σε πολυμεταγγιζόμενα άτομα. Εδώ το έχω σημειωμένο. Είναι ενδιαφέρον, είναι μια σύγκριση. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σε κανένα από τα παιδιά, από όλα τα περιστατικά που παρουσιάστηκαν, είτε αυτά έζησαν είτε κατέληξαν, δεν παρουσιάστηκε σημαντική αλλαγή στην έκβαση που είναι αποτέλεσμα της μη χορήγησης θεραπείας με αίμα, αν τα συγκρίνουμε με τα παιδιά που έλαβαν το ωφέλη της μετάγγισης. Εάν θέλετε. Να το κάνω απλά, να το θέλετε, πω. Πέστε μου καθαρά για να το ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Αρνούνται οι μάρτυρες του Ιεχωβά μετάγγιση αίματος στα μεσογειακά παιδιά. Ακριβώς. Κάνουν όμως αρνούνται κάποια άλλα πράγματα. Αρνούνται επίσης στα αιμοροφιλικά παιδιά. Πολύ ωραία. Στα αιμοροφιλικά άτομα. Γενικώς στη μετάγγιση αίματος. Ένας αιμοροφιλικός, ο οποίος μεταγγίζεται και παίρνει αίμα ηλεγμένο, το οποίο δεν μεταφέρει άλλους ιούς. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να παρατείνει τη ζωή του και να ζήσει και μία ολόκληρη ζωή με όλες ή τις όποιες παρενέργειες μπορεί να έχει, αλλά να τη ζήσει τη ζωή του τελικά. Ναι, μια διαφορετική. Όλη του τη ζωή δεν μπορεί να τη ζήσει ποτέ φυσιολογικά και σίγουρα θα πεθάνει πολύ νωρίτερα από όλους μας. Ναι, κοιτάξτε, γιατί είστε δογματικός? Όχι, υπάρχουν δεν είναι άτομα. Εντάξει, αυτό είναι, με συγχωρείτε, ναι. Αυτό δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Όχι, εδώ κάνατε λάθος. Όχι, να πω κάτι. Εδώ το στατιστικό στοιχείο δείχνει ότι αν συγκρίνουμε την επιβίωση δηλαδή ατόμων που σε αυτές τις παθήσεις έκαναν μετάγγιση αίματος και άλλων που δεν έκαναν, ενώ χρησιμοποίησαν κάποιες άλλες θεραπευτικές μεθόδους, δεν λέω ότι αν δεν κάνει τίποτα θα ζήσει, γίνομαι σαφής, δεν έτσι? Ως γιατρός, βεβαιώνετε εσείς ότι ο αιμοροφιλικός ή το παιδί που έχει μεσογειακή αναιμία, αν δεν πάρει αίμα και ακολουθήσει άλλες μεθόδους, θα έχει καλύτερη τύχη, καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερη πορεία ως ασθενής από το παιδί που θα πάρει αίμα? Για να το μην λέτε απαντήσω, αυτό ως γιατρός. Συγγνώμη, για να μην απαντήσω εγώ σαν γιατρός, επειδή δεν έχω εμπειρία μεγάλη σε αυτό το πράγμα, μπορεί κάποιος γιατρός που έχει εμπειρία και είναι ειδικός αιματολόγος να ομολογήσει το αντίθετο. Ότι αν χρησιμοποιηθούν όλες οι άδειες ιατρικοί μέθοδοι, δεν νομίζω ότι είναι. Να τις αναφέρω, δεν είναι πια φάρμακα. Στο πανεπιστήμιο εσείς που είσαστε, ναι, και κάνοντας το σχετικό μάθημα για τη μεσογειακή αναιμία ή για άλλες ασθένειες που χρειάζονται αίμα, δεν δέχεστε ότι η κλασική μέθοδος πια στην ιατρική. Και η θεραπευτική αγωγή είναι μετάξυ του αίματος. Σύμφωνοι, το δέχομαι. Δεν το δέχεστε. Ναι, αλλά εδώ έχουμε να εξετάσουμε κάτι άλλο. Τότε όταν έχουμε να προστατεύσουμε μια ζωή και δέχεστε εσείς εκ προημίου, ναι, όχι, εδώ, ο γιατρός, εσείς γίνεστε δογματικός είναι... τώρα. Συγγνώμη, ε. Μισχύρετε. Γιατί... Όχι, πάτε την ερώτηση δεν άλλο. Δέχεστε, εφόσον είναι η κλασική μέθοδος θεραπείας. Το κλασικό δεν σημαίνει ότι είναι πάντα η μόνη λύση. Εδώ έχουμε όμως μια ομάδα που είναι η βασική μέθοδος θεραπείας. Αυτό όμως είναι επιλογή του ασθενούς. Εδώ εσείς συζητάμε. Όχι εμείς, ο ασθενής. Καλείτε τώρα. Ο Μάρτιος του Ιεχωβά. Συγγνώμη. Κάνετε εμένα σαν εγώ να οδηγώ τους ασθενείς σε μια συγκεκριμένη μέθοδο. Αυτό είναι λάθος. Με συγχωρείτε, δεν οδηγείτε εσείς. Η ιατρική οδηγεί. Όχι, με συγχωρείτε. Στην ιατρική εφαρμόζεται ένα δόγμα. Εσείς είστε ιερέας ιατρικής.
Θεράπων ιατρός. Αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω για εσάς. Γιατί οδηγεί όμως και λέει ότι σε αυτά τα άτομα κάνουμε μεταγγείλεις αίματος για να έχουν μια καλύτερη πορεία. Να το πω διαφορετικά για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Πέστε πως εσείς έρχεται σε μένα σαν γιατρό. Είμαι υποχρεωμένος. Τι να κάνω. Να σας πω ότι για αυτό το πρόβλημα υπάρχει αυτή, αυτή και αυτή η λύση. Θα διαλέξετε εσείς. Θα χειρουργηθείτε. Θα κάνετε μια συντηρητική θεραπεία. Θα χειρουργηθείτε εδώ ή στο Λονδίνο. Δεν έτσι είναι λύση. Δηλαδή, αν έρθει ένας που δεν είναι αιμάρτυρας. Ναι. Τι πρόταση θα του κάνετε. Υπάρχει θεραπεία με το αίμα. Θα του πείτε αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει θεραπεία με το αίμα, αλλά υπάρχει και αυτή που δεν έχει το αίμα. Μα άμα δεν το πω, δεν είμαι τίμιος απέναντι στον όργο που έχω δώσει. Αυτό θα το συστήσετε. Είναι η συνένεση. Καλύτερη θεραπεία. Βεβαίως και θα το πω τι είναι, βεβαίως. Κατά τους ιατρούς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, η καλύτερη θεραπεία, η καλύτερη μέθοδος δεν είναι να μεταγγίζετε τακτικά και με καθαρό αίμα. Ο καθένας σας τη διαλέξει. Και τότε πώς θα προτείνετε και την άλλη λύση, αφού η καλύτερη σύμφωνα με τους γιατρούς. Μπορώ εγώ να αποφασίσω για την είναι καλύτερη. Η μετάγγιση του αίματος. Μπορώ εγώ να αποφασίσω για την καλύτερη για κάποιον άλλον. Ή θα σας πω ότι καλύτερα είναι να χειρουργηθείτε. Ένα απλό πρόβλημα. Όλοι οι άνθρωποι χειρουργούνται για την πάθησή τους. Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου, στην εκπομπή του Γιώργου Τράγκα χωρίς αναισθητικό. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Λιάνης σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη. Τα κυκλώματα στο ποδόσφαιρο και οι στημένοι αγώνες. Ακόμη αύριο στο χωρίς αναισθητικό. Ο δολοφόνος με το πριόνι κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου, στο χωρίς αναισθητικό στις 7:25 το βράδυ. Φίλες και φίλοι, εταιρεία Σκοπιά, μάρτυρες του Ιεχωβά, μέρος δεύτερον σήμερα και όπως είδατε προηγουμένως και ακούσατε τις απόψεις ιατρών, ειδικών χειρουργών, μαρτύρων του Ιεχωβά που πιστεύουν ότι χωρίς μετάγγιση αίματος, με εναλλακτικές μεθόδους μπορούν να κρατήσουν στη ζωή μάρτυρες του Ιεχωβά που έχουν τραυματιστεί σε τροχέα ή πάσχουν από διάφορες ασθένειες. Από την άλλη πλευρά βλέπω εδώ ότι πολλοί μάρτυρες του Ιεχωβά καταγγέλουν την Ορθόδοξη Εκκλησία για διάφορα σκάνδαλα σε μοναστήρια, για παιδεραστία, για διάφορα τρυφερά και ερωτικά σκάνδαλα μητροπολιτάδων, μητροπολιτών. Από την άλλη πλευρά Ορθόδοξοι Χριστιανοί καταγγέλουν τους μάρτυρες του Ιεχωβά ότι βρίσκονται, μάλλον κρύβονται πίσω από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, τραστ. Οικονομικά τραστ στην Αμερική και ότι ο προσιλητισμός που κάνουν κατά παράβαση του συντάγματος και των νόμων πάει σύννεφο. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι θα τα κουβεντιάσουμε γιατί η εκπομπή μας απόψε θα τραβήξει έως τις 9, θα κρατήσει έως τις 9 εκτάκτως λόγω του ενδιαφέροντος, που παρουσιάζει αυτή η συζήτηση, η αντιπαράθεση θα έλεγα των απόψεων των μαρτύρων του Ιεχωβά με την Ορθοδοξία, με την κρατούσα θρησκεία μας. Στις 9 μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε το εγκυρότατο δελτίο του Star Channel. Τώρα αμέσως θα πάμε σε ένα ντοκουμέντο που θα δείτε για πρώτη φορά φίλες και φίλοι. Το εσωτερικό φυλακών που κρατούνται αντιρρησίες συνείδησης. Η εκπομπή μας, το χωρίς αναισθητικό, προμηθεύτηκε αυτό το τηλεοπτικό υλικό από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Έχει ληφθεί με ερασιτεχνική κάμερα σε διάφορες φυλακές της χώρας όπου εκτείουν την ποινή τους και υπηρετούν έτσι τη θητεία τους οι μάρτυρες του Ιεχωβά που δεν θέλουν να πάρουν όπλο, δεν θέλουν να εκπαιδευθούν όπως λένε στην πολεμική τέχνη. Το απαγορεύει το πιστεύω τους. Πάμε να δούμε αυτό το ντοκουμέντο και αμέσως μετά πάμε στα καυτά ερωτήματα που εσείς οι ίδιοι υποβάλατε και πρέπει να συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας εδώ, τους μάρτυρες του Ιεχωβά σήμερα, τον κύριο Ρέπα και τον κύριο Πόγκα. Στρατιωτικές φυλακές Αυλώνα. Ιεχωβά, οι κρατούμενοι αντιρρησίες συνείδησης υφίστανται ένα καθημερινό σωματικό και πνευματικό βασανιστήριο που έχει επιβληθεί από τη στρατιωτική ιεραρχία
ενώ ταυτόχρονα καταγγέλουν τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης, τα σάπια και βρώμικα φαγητά που τους σερβίρονται, το στίβαγμα σαν τα ζώα στα κελιά, τις πειθαρχικές ποινές, την άνηση μεταχείριση σε σχέση με τους ποινικούς κρατούμενους, καθώς και τη θρησκευτική καταπίεση. Ο καθένας μπαίνει μέσα, παίρνουν κάτι γριούλες, κάτι οποιοδήποτε. Γιατί δεν σας αφήνουν να πείτε μέσα, δεν σας αφήνουν μέσα γιατί δεν θέλετε, δεν θέλουν να δείτε την κατάρτια μας που ζούμε. Το πώς ζούμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διακριτεύονται, φοβόμαστε κατά κάποιο τρόπο που μιλάμε, γιατί μπορεί να έχουμε διαστέρηση επισκεπτηρίων, διαστέρηση μεταδόνων και χιλιάδιων. Όμως ρισκάρουν και... Δεν θα έχετε τίποτα, μην φοβάστε. Κάποτε πρέπει να μαθαίνουν τα πάντα. Έρχονται γονείς από Θεσσαλονίκη, από πολύ μακριά, από Κρήτη και δεν τους αφήνουν να βγουν. Περιμένουν όλες εδώ πέρα και τους αφήνουν να βγουν μέσα. Πρέπει να έχουμε μια καθορισμένη ώρα. Ότι δεν είναι συγγενείς, είναι φίλοι ξεωγόροι, ότι είναι συγγενείς και υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ό,τι σε αφήνουν κάποιος θα... Το επισκεπτήριο είναι 3 ώρες, συνήθως από τις 9 μέχρι τις 12 και καταλήγουν να μπαίνουν άτομα μέχρι τις 11.30 ώρα. Δηλαδή οι γονείς περιμένουν από το βράδυ πέρα από παιδιά από Θεσσαλονίκη και από άλλα μακρινά μέρη και καταλήγουν να τους δίνουν μόνο μισή ώρα δηλαδή στο τέλος. Υπάρχει πρόβλημα με την αναφορά. Καμιά φορά, άμα αργήσουμε να κατέβουμε, μας δίνουν μέχρι και 4 επισκεπτήρια στέρηση. 4 επισκεπτήρια στέρηση είναι ένας μήνας για ένα δικασμένο κρατούμενο. Κασάνδρας. Εδώ οι αντιρρησίες συνείδησης στεγάζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο μοναστήρι που αποτελείται από ένα κεντρικό συγκρότημα και 5 παραρτήματα ακατάλληλα να στεγάσουν ακόμα και ζώα όπως καταγγέλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι ανύπαρκτη, ενώ σε κελιά για 4 άτομα στιβάζονται 16. Κρεβάτια δεν υπάρχουν και δεν διατίθενται ούτε κλινοσκεπάσματα. Οι κρατούμενοι κοιμούνται πάνω σε σανίδες και χρησιμοποιούν αχυρένια στρώματα. Αυτό το υλικό, φίλες και φίλοι, το πήραμε από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, από τις εγκαταστάσεις τους στη Θήβα. Μας το έδωσαν τα στελέχη των μαρτύρων του Ιεχωβά που βρίσκονται εκεί. Είναι υλικό ντοκουμέντο. Έχει ληφθεί από ερασιτεχνική κάμερα μέσα στις διάφορες φυλακές όπου κρατούνται αντιρρησίες συνείδησης, δηλαδή μάρτυρες του Ιεχωβά που δεν θέλουν να πιάσουν όπλο. Πολλοί από εσάς μας ρωτάτε και βλέπω εδώ στα τηλεφωνήματά σας. Τι θα γίνει αν κάποια μέρα η Τανσού Τσιλέρ πάρει φόρα και θελήσει να διαβεί τα σύνορα. Ποια είναι η θέση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Επίσης πρέπει να πούμε ότι από το παρελθόν σήμερα έχουν βελτιωθεί, όπως μου λένε μάρτυρες του Ιεχωβά, οι συνθήκες κράτησης. Αλλά καλύτερα να ρωτήσω τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ρέπα, αληθεύει αυτό που μου λένε, ότι ναι, υπάρχει μια βελτίωση συνθηκών. Είναι γεγονός ότι έχουν βελτιωθεί. Πριν όμως, κύριε Τράγκα, εγώ δεν είμαι περήφανος γι' αυτό. Διότι βελτιώθηκαν λόγω έξωθεν παρεμβάσεως. Καταντήσαμε δηλαδή να μας τραβήξουν το αυτοί οι έξω, αφού ήρθαν ευρωβουλευτές κατ' επανάληψη στην Αυλώνα και είδαν το κατάδυμα και είπαν: Κύριε, είστε απαράδεκτοι. Τότε μόνο διαπιστώσαμε εμείς ότι οι συνθήκες δεν ήταν συνθήκες κράτησης για ανθρώπους. Βελτιωθήκαν, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν μας τιμά. Σαν χώρα πολιτισμένη, να αναγκαζόμαστε να μας υποδεικνύουν οι άλλοι πώς θα φερθούμε και πώς θα συμπεριφερθούμε. Είναι γεγονός ότι βελτιωθήκαν, αλλά βελτιωθήκαν ως προς τη βιτρίνα. Σας λέω μόνο τούτο, ότι ό,τι δεν φαίνεται, συνεχίζεται. Πριν από μια εβδομάδα, και περιμένω μάλιστα να μου στείλει τώρα την απόφαση, αρνήθηκαν, ανεκάλεσαν την άδεια, ή δεν την ενέκριναν, να πουλάει σε λαϊκή αγορά ζαρζαβατικά. Επειδή είχε καταδικαστεί σαν αντιρρησία συνείδησης. Καταλαβαίνετε. Σε λαϊκή αγορά ζαρβατικά. Ναι, ναι. Αρνήθηκε. Κοιτάξτε, πράγματι, ναι, ναι, πράγματι πολλοί δικοί σας, μέλη, ναι, της εταιρείας Σκοπιά, ναι, έχουν φτάσει μέχρι το γραφείο μου με διάφορα θέματα. Όπως και η κυρία που μίλησε για το αίμα, δεν είχε διοριστεί
επειδή ήταν μάρτυρα. Εγώ μιλάω για ζαρζαβατικά τώρα. Εσείς πήγατε και στα ζαρζαβατικά. Ζαρζαβατικά, μαρούλια. Κοιτάξτε, και λάχανα. Αυτά, σε αυτά τα θέματα, ασφαλώς και γι' αυτό κάναμε και την έρευνα. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Τι προκατάλληλα. Τα θέματα, τα νεκροταφεία, διάφορα τέτοια, διάφορες τέτοιες συγκρούσεις. Ενδεχομένως θα έλεγα ότι δεν ανταποκρίνονται στους καιρούς μας. Όπως και από την άλλη πλευρά, εγώ το πιστεύω, είναι προσωπική εκτίμηση. Ορισμένες θέσεις δικές σας δεν ανταποκρίνονται πάλι στους καιρούς μας. Εγώ το πιστεύω, είναι προσωπική εκτίμηση. Όχι, αυτό το είχε πει ο Χριστός πιο μπροστά από σας. Καταλάβατε. Γιατί ο Ιησούς είχε πει, κοιτάξτε δείτε κάτι, ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της θρησκείας του, γιατί εμείς έχουμε θρησκεία του, θα ήταν το βασικό. Δύο βασικά. Πάντως, μου λένε εδώ τηλεθεατές. Ναι. Ότι μέχρι και απαγωγές παιδιών κάνετε. Δηλαδή ο προσιλητισμός. Εδώ να σας πω, μου λένε. Να τελειώσουμε τώρα. Ναι, ολοκληρώστε. Σας ζητώ συγγνώμη. Ολοκληρώστε. Λοιπόν, ο Χριστός έδωσε δύο γνωρίσματα. Γιατί ξέρετε, ο Χριστός τη θρησκεία του δεν την έχει για τους θεολόγους ή για τους δικηγόρους ή για τους τυχουργούς ή για τους δημοσιογράφους. Και για την κυρία Μαρία που τα είσαι. Διαβάζω όμως σε κάτι περιοδικά με τίτλους. Μου έρχονται κάτι περιοδικά της Σκοπιάς που λέει πόσο χριστιανική είναι, πόσο χριστιανική γιορτή είναι τα Χριστούγεννα. Δεν το αμφισβητούμε. Έχουμε εδώ το περιοδικό. Πρέπει λέει να προσευχόμαστε στον Ιησού. Ναι, είναι χριστιανική. Γιατί βάζουμε τέτοια είναι ερωτήματα. Δηλαδή χρειάζεται να βάζουμε τέτοια ερωτήματα αν πρέπει να προσευχόμαστε στον Ιησού. Μα με συγχωρείτε, δεν είναι ένα ερώτημα. Αλλά να σας πω κάτι άλλο. Και αν διαβάσουμε το κείμενο, κάποια ερωτήματα, αλλά για άλλη συζήτηση. Κύριε Τράγκα, θα μου επιτρέψετε. Ο Χριστός όμως έδωσε δύο βασικά γνωρίσματα. Το πρώτο γνώρισμα της θρησκείας του ήταν εκ της μεταξύ σας αγάπης θα γνωρίσω οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου. Και θα μου επιτρέψετε. Εγώ είμαι δικηγόρος. Σήμερα είχα μια υπόθεση στο πρώτο τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας. Είχε στο πινάκιο 40 υποθέσεις. 40 μηνυτές, 40 κατηγορούμενοι. Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι και οι μηνυτές και οι κατηγορούμενοι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ο ένας θέλει να βάλει τον άλλον φυλακή. Έχει αυτή την προδιαγραφή που είπε ο Χριστός. Κοιτάξτε. Και αν πολλά, όχι, δεν τελείωσα. Πολλά από όσα έχει πει ο Χριστός. Με συγχωρείτε. Δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Να ακούστε, εάν θα ψάξετε τα παγκόσμια δικαστικά αρχεία. Δεν θα βρείτε ούτε μία υπόθεση. Κοιτάξτε, στην οποία μηνυτής και κατηγορούμενος δεν να είναι ανάγκη για να διαπιστώσουμε. Όχι. Ότι δεν εφαρμόζεται ο λόγος του Ιησού σήμερα, αρκεί να δούμε ένα τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων. Όχι, σε εμάς εφαρμόζεται. Οπότε ή θα τουλάχιστον δούμε, αγωνιζόμεθα. Πολέμους, δολοφονίες, εγκλήματα, απάτες, μίζες, διαφορά. Λοιπόν, ναι, αφήστε. Ναι, ναι, αλλά και το άλλο δεύτερο, το ένα, άλλο όχι, το άλλο. Με συγχωρείτε, κύριε Τράγκα. Υπάρχει όμως μια κοινωνία ανθρώπων που στα παγκόσμια δικαστικά χρονικά δεν υπάρχει ούτε μία υπόθεση στην οποία μηνυτής και κατηγορούμενος να είναι μάρτυρας στη χώρα. Αυτό δεν σας εκπλήσει. Λύσαμε όλες τις διαφορές. Έχετε λύσει τις διαφορές μετά. Αφού δεν έχουμε ούτε ένα δικαστήριο. Ναι, μήπως όμως εσείς, η εταιρεία σας, η Σκοπιά, υποχρεώνει σε ένα πνευματικό καταναγκασμό τα μέλη. Θα σας πω γιατί. Ο καταναγκασμός γίνεται με χωροφύλακες, κύριε Τράγκα, δεν έχουμε χωροφύλακα. Έχω δει, κύριε μου, κύριε Ρέπα, έχω δει σε περιοδικό σας να λέει. Όχι στο αχαλήνο το σεξ. Ναι. Τόση θα είναι η δοσολογία στο σεξ. Τι να λέμε, κύριε όχι Τράγκα, στο να λέμε στα παιδιά. Όχι, δεν μισό λεπτό. Με συγχωρείτε, όχι. Να λέμε στα παιδιά. Πρέπει να προσφέρετε μελλοντική εργασία. Να λέμε στα παιδιά της τρίτης γυμνασίου πώς θα χρησιμοποιούν το προφυλακτικό. Αυτό θα τα βοηθήσουμε. Κοιτάξτε να σας πω. Και θα το χρησιμοποιήσουν. Κοιτάξτε να σας πω. Αυτή είναι μέθοδος. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε μια θανατηφόρος ασθένεια, όπως το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, δηλαδή το AIDS, καλόν είναι τα παιδιά. Από τη στιγμή που ανακαλύπτουν την γενετήσια ορμή, να μαθαίνουν και για το προφυλακτικό. Ναι, να μαθαίνουν. Δεν πρέπει να τους πούμε όμως την αποχή πρώτα. Ότι δηλαδή, εσείς τους μάρτυρες του Ιεχωβά δεν μιλάτε για το AIDS. Δεν λέτε να χρησιμοποιούν προφυλακτικό όχι. Όταν έχουν προγαμιές σχέσεις ή ποικίλες σχέσεις. Δεν έχουν. Δεν έχετε ποικίλες σχέσεις. Δεν έχουν. Δηλαδή, υποχρεώνεται το νεαρό. Δεν να έχει συγκεκριμένες σεξουαλικές σχέσεις. Έχει κάνει την επιλογή του ο νεαρός. Κύριε Τράγκα, έχει κάνει την επιλογή του. Μισό λεπτό να ακούσω τον κύριο Ρέπα και θα έρθω σε εσάς γιατί κύριε Τράγκα, με συγχωρείτε. Έχει κάνει την επιλογή του και ξέρει ότι η αποχή από την πορνεία, όπως σας είπε προηγουμένως ο κύριος Πόγκας, είναι μια προϋπόθεση όπως είναι μαζί με τη μετάγγιση και μαζί με την ειδωλολατρία. Δεν μπορεί ένας να είναι χριστιανός και πόρνος. Να σας πω κάτι. Είναι ελεύθερο. Να σας πω κάτι. Είναι ελεύθερο ένα σωματείο. Εγώ θα το πω σωματείο, δεν το λέω εταιρεία. Να το πείτε, σωματείο. Πολλοί το λένε εταιρεία. Μα σωματείο είναι. Πολυεθνική που απλώνεται. Και η εταιρεία. Σε 230 χώρες. Η εταιρεία τι είναι. Λοιπόν, όταν είμαι εταιρεία ποινική. Λοιπόν, εντάξει, εγώ να το πω σωματείο. Σκεπτικό σωματείο. Θα ήθελα εταιρεία είναι εσάς, λογοτεχνών που είστε και συγγραφέας και νομικός. Είναι δυνατόν να λες τα μέλη σου. Είναι δυνατόν. Τόσο σεξ θα κάνεις, τόσο θα φας, θα έχεις εθελοντική εργασία. Θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς, θα είναι έτσι. Δηλαδή, μιλάμε. Για, όχι έναν δωδεκάλογο, πολλούς δωδεκάλογους που επιβάλλονται για να είσαι μάρτυρας του Ιεχωβά πρέπει να έχεις ένα πνευματικό καταναγκασμό. Αν ξεφύγεις, δεν είσαι. Τελειώσατε. Τελειώσατε την ερώτηση. Τελείωσα. Για να απαντήσω εγώ τώρα. Βεβαίως. Καταρχήν,
εκείνο που πρέπει να περάσει στον κόσμο και να ακούσει, ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν έχουν δόγματα δικά τους. Απλούστατα έχουν αποδεχτεί τα δόγματα όλα της Αγίας Γραφής. Ερμηνεία. Όχι, όχι την ερμηνεία. Το ομιχεύσεις. Όχι, το ομιχεύσεις. Το ομιχεύσεις. Την ερμηνεία. Δεν έχει μόνο το ομιχεύσεις. Όχι. Καμία ερμηνεία. Εδώ λέμε, αν λάβεις αίμα είσαι μοιχός ή πόρνος. Όχι, δεν λέει να λάβεις αίμα είσαι μοιχός. Το βάζει μαζί με την πορνεία. Να παίξεις από αίματος και από πορνείας και από υδρολατρείας. Δεν νομίζω πως θέλουν ερμηνεία. Δεν ερμηνεύουμε τη Γραφή. Δεν θέλει ερμηνεία. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε δόγματα. Κακώς λένε πολλοί ότι οι μάρτυρες. Αυτό υποστηρίζετε εσείς. Μάλιστα, μου λέει ένας προχθές. Όχι, μου λέει ένας προχθές. Ότι ξέρεις, οι μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν στην ανάσταση των νεκρών. Μα δεν το πιστεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτό το είπε ο Χριστός. Και ο Χριστός, κύριε Φράγκα, είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα που πέρασε στη γη. Είτε ήταν άνθρωπος. Δεν το θεωρείτε ομόουσιο, βέβαια. Με συγχωρείτε, ακούστε να τελειώσω. Αφήστε με. Ακούστε με να σας πω. Όχι, απλώς, επειδή αυτό το έχω ακούσει. Θα το πω τώρα. Είτε ήταν άνθρωπος όπως λένε πολλοί, είτε ήταν Θεός όπως λένε άλλοι. Είτε ήταν γιος του Θεού, όπως ο ίδιος έλεγε, εμείς δεν τον θεωρούμε. Εμείς λέμε τι έλεγε ότι ήταν. Γιατί να πούμε εμείς αφού το έλεγε ο ίδιος. Ομοούσιο τον θεωρείτε. Μα δεν το είπε πουθενά αυτός. Το ομοούσιον, κύριε Φράγκα. Το ομοούσιον στις 6 Ιανουαρίου. Τον θεωρείτε ομοούσιο με τον Ιεχωβά, όπως λέτε τον Θεό. Ακούστε να σας πω. Πέστε το ευθέως, τον θεωρείτε. Όχι, γιατί δεν το λέει. Δεν τον θεωρείτε ομοούσιο, μάλιστα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στηρίζει το ομοούσιον. Και μάλιστα το λέει σε ένα τροπάριο που λέγεται στις 6 του Γενάρη. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένους η Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Και εξηγεί πώς εφανερώθη προσκύνησης. Του γαργενήτερος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών, σε Ιών ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστερά. Τι καλά θα ήταν να ήταν εδώ ο πατέρας Αλεξανδρόπουλος να μπορεί να σας απαντήσει. Κύριε, εγώ θα σας απαντήσω εγώ. Λέμε εφάνει της Τριάδος το μυστήριο. Ο πατήρ ήταν φωνή. Ο γιος ήταν στη γη άνθρωπος. Και το πνεύμα στο μεσοράνιο. Πού είναι το ομοούσιο, πού είναι το ενδιέρωτον και πού το αχώριστο. Δεν πιστεύετε. Να πάω στον κύριο Πόγκα, τον έχω εγκαταλείψει εδώ και ώρα, σας ζητώ συγγνώμη. Καθόλου, κύριε Τράγκα. Ήθελα να πω κάτι που το δείξατε και στην εκπομπή σας και είναι και ερώτημα, όπως βλέπω. Παρουσιάζεται μια ακρίδα, ένα ντεκόρ στη μουσική σε όλα αυτά που να δημιουργείται εντύπωση στους ανθρώπους. Παρακαλώ, θα τελειώσω, έτσι. Μην με κατηγορήσετε άδικα, προσέξτε. Ναι. Μισό λεπτό. Ένα ντεκόρ το οποίο να δίνει την εντύπωση ότι πίσω από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Είναι μια σκοπτινή οργάνωση, είναι μια εταιρεία. Είναι. Έχετε παρουσιάσει τους κεχρισμένους εταιρείες. Μισό λεπτό. Κύριε Τράγκα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ένα λεπτό. Δεν είπατε προηγουμένως για περιουσία. Εσείς την έχετε χρησιμοποιήσει. Είπατε προηγουμένως για περιουσία. Ρωτώ. Τα τραστ. Τραστ όπως θέλετε, πέστε τα. Ένα λεπτό. Θα ακούσετε. Ποια θρησκεία δεν έχει περιουσία. Η μάρτυρα του Ιεχωβά εδώ στην Ελλάδα. Το σωματείο των μαρτυρών του Ιεχωβά. Έχουμε μια περιουσία στην Μαλακάσα, στην Θήβα. Καταπληκτικές εγκαταστάσεις. Ένα λεπτό. Καταπληκτικές εγκαταστάσεις. Μα είμαστε και εμείς καταπληκτικοί. Πολλά λεπτά. Με συγχωρείτε, ακούστε. Πολλά λεπτά. Κατά το νιό και τα άρματα λέει. Πολλά λεπτά. Αυτή φορά είμαστε. Ένα λεπτό, κύριε Τράγκα. Είμαστε και εμείς καταπληκτικοί. Κύριε Τράγκα. Είμαστε ένας καταπληκτικός λαός. Ναι, αλλά η απορία δημιουργείται. Ναι, θα απαντήσουμε, θα απαντήσουμε. Αυτά τα έργα τα έφτιαξαν καταπληκτικοί άνθρωποι. Γιατί είμαστε καταπληκτικοί. Με καταπληκτικά χρήματα όμως. Με καταπληκτικά χρήματα από κάτω. Ένα λεπτό. Λοιπόν, η περιουσία μας είναι φανερή και γνωστή. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Αν ζητούσαμε τώρα να μάθουμε την περιουσία της ελληνικής εκκλησίας, ξέρετε τι έπρεπε να κάνουμε. Να κατεβάσουμε το χάρτη της Ελλάδας και να αρχίσουμε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ένα λεπτό, να τελειώσω. Άλλη ιστορία. Ένα λεπτό. Να αναφερθεί, έχω σχολιάσει. Κύριε Τράγκα, θα ακούσετε. Έτσι. Και να πούμε, αυτό το κομμάτι της γης είναι της εκκλησίας. Αυτό. Αν θέλετε να ψάξετε για μετοχές και για εταιρείες, ψάξτε να δείτε τι γίνεται με Μητροπόλη, με όλα αυτά. Εσείς δημοσιογράφους είτε μπορείτε να τα βρείτε. Έχουμε μια περιουσία. Όλη η περιουσία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αμβλύνετε και υποβαθμίζετε τα πράγματα. Δεν έχετε μια περιουσία, έχετε μια περιουσιάρα. Περιουσιάρα η οποία όπως... τυπώνει εκατομμύρια φυλάδια. Τυπώνει εκατομμύρια. Και έρχεται ο μέσος πολίτης και λέει και θα πώς τα τυπώνει. Και έρχονται τα κείμενα από το εξωτερικό. Αυτό είναι περιοδικό το μαρτύρο. Αυτό όμως το κείμενο έρχεται από το εξωτερικό. Το κείμενο δεν το γράφετε εδώ. Ένα λεπτό. 15% γράφετε εδώ πέρα. Μισό λεπτό. 85% γράφετε στην Αμερική. Και πολύ μας πάει, κύριε Τράγκα. Αλλά 15% εμείς με την αναλογία που έχουμε. Θανάση, σε παρακαλώ πολύ. Εδώ, κύριε Τράγκα. Αλλιώς το λέω εγώ, αλλιώς το λέτε εσείς. Κύριε Τράγκα, θα απαντήσω. Εγώ μιλάω για την κατεύθυνση, αν θέλετε. Για την στρατηγική που εκπορεύεται από το συγκεκριμένο κέντρο. Κύριε Τράγκα, αν εδώ υπήρχε οικονομικό συμφέρον, θα ήταν μέσα γεμάτο διαφημίσεις. Θα υπήρχαν σπόνσορες, οτιδήποτε. Είναι καθαρά θρησκευτικά περιοδικά. Τώρα κάτι άλλο. Πέστε μου κάτι. Πλανάτε χωρίς σπόνσορες, ότι... χωρίς διαφημίσεις. Ναι. Αυτά τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων σε χαρτί και μελάνι. Ποιος τα δίνει. Αυτά τα εκατομμύρια δίνονται από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Τους Έλληνες. Μισό λεπτό. Λέτε τώρα ότι πρόκειται από πίσω κάποιος. Λένε. Έτσι. Εσείς θα απαντήσετε. Είναι πολύ απλό να το δούμε. Πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Οι προτινές δυνάμεις και τα μυστικά όλα αυτά έχουν δύναμη. Κάνετε μια εκπομπή στο Sky για 3 φορές πριν πιο μπροστά και τώρα. Βλέπω ότι έχετε κατακλειστεί από ερωτήματα. Σας ρωτώ,
Δεχτήκατε σωριδών ερωτήματα, πιέσεις, εκφράσεις από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπήρχε κάποιος που σας πήρε τηλέφωνο και σας είπε εδώ πεντάγωνο, εδώ εκείνο, εδώ το άλλο, λοιπόν, για τους μάρτυρες του Ιεχωβά? Σας διαβεβαιώ. Είχατε κάποια πίεση από εμάς? Μόνη, σας διαβεβαιώ ότι η μόνη πίεση εμένα που δέχτηκα σαν δεύτερο πράγμα που ήθελα όμως, ναι, τώρα, ήταν... Και να μου επιτρέψετε. Από εμάς είχατε καμία πίεση? Από εσάς όχι. Πήρε ούτε μεγάλο... από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Εγώ λέω το εξής. Ουδής από την Ορθόδοξη Εκκλησία σήκωσε το τηλέφωνο, γιατί έχω τη συνήθεια να σχολιάζω ορισμένες φορές την Εκκλησία μας και στις ραδιοφωνικές εκπομπές. Ναι, και δεν με πήρε κανείς. Αν υπήρχε μία, όπως θέλετε να πείτε, μία τρομερή οργάνωση και εκείνα και τα υπόλοιπα. Όχι, σας ρωτάω. Πού βγαίνουν τα λεφτά, το λένε εδώ οι τηλεθεατές. Αν μου απαντήσετε ότι είναι από συνεισφορές, κλείνει το ερώτημα. Τότε πάμε, κύριε Ρέπα, στον προσιλητισμό. Να πάμε στον προσιλητισμό. Υπάρχει άνεξη θρησκεία, την επιβάλλει το Σύνταγμα. Λέει όμως διάφορα το νομικό πλαίσιο περί προσιλητισμού. Πέστε μου, κάνετε ή όχι προσιλητισμό, διότι εδώ έχω ερωτήματα που λένε, μου πήραν το παιδί μου, αυτή τη στιγμή είναι, μάλιστα, στη φυλακή γιατί είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, έχει την πίστη, μάλιστα, του, αλλά εγώ είμαι μάνα και αυτοί μου το προσιλήτησαν και μου το πήραν σε άλλη θρησκεία. Μάλιστα. Πέστε εσείς τι απαντάτε για το θέμα του προσιλητισμού. Καταρχήν, κύριε Τράγκα, ο προσιλητισμός είναι κάτι για το οποίο η Ελλάδα πρέπει να ντρέπεται. Η Ελλάδα. Γιατί ξέρετε, ο νόμος του προσιλητισμού υποστηρίζουμε πολλές φορές και εμείς στα δικαστήρια. Οι δικηγόροι ότι είναι ένας νόμος του μεταξά. Δυστυχώς. Σας προειδοποιώ, με συγχωρείτε, και εσάς, κύριε Ρέπα, και εσάς, κύριε Πόγκα, με ειδοποιεί το κοντρόλ. Έχουμε 5 λεπτά εκπομπή. Ροκανίσαμε μια μισή ώρα. Δεν πειράζει. Μια μισή ολόκληρη ώρα εκπομπής. Έχουμε 5 λεπτά. Να πούμε για το προσυλλητισμό. Μη μου πείτε όχι, ότι εφαρμόζω αυταρχικές μεθόδους και σας διακόπτω. Κύριε Ρέπα, εσείς. Λοιπόν, η Ελλάδα με το νόμο περί προσυλλητισμού κατεδίκασε το πιο επιφανές τέκνο της. Το κατηγορητήριο του Σοκράτη έλεγε αδική Σοκράτη. Ου νομίζων θεούς, ου συπόλης νομίζει, έτερα δε και να δαιμόνια εισηγούμενος, αδικεί και τους νέους διαφύρων. Πλησιάζεται κόσμο. Τίμημα δε θάνατο. Απαντήστε μου. Βεβαιότατα. Ελεύθερα. Κύριε Τράγκα, αλίμονος το χριστιανό που δεν κάνει προσιλητισμό. Μεταφέρετε τις θέσεις σας. Τι να κάνουμε. Ο Χριστός, μα είναι εντολή του Χριστού. Πορευθέρντες, λέει, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, μαθητεύσατε, βαπτίζοντες. Δηλαδή τι είπε, αλλάχτε τους την πίστη. Αυτό είπε. Τότε γιατί δεν παίρνετε μέρος σε διάλογο? Αυτό έκανε. Αυτό έκανε. Ο Απόστολος Παύλος, κύριε Τράγκα, ισχυρότατε θέσεις. Κύριε Τράγκα, γιατί δεν έρχεστε σε επαφή και με τον Αλεβιζόπουλο και με όλους? Ήρθε στην Αθήνα. Εκήρυξε. Ήρθε να αλλάξει την πίστη των Αθηναίων. Γι' αυτό είπε. Επειδή όμως είστε ευθύς και ειλικρινής. Επειδή όμως οι Αθηναίοι. Βεβαιώνετε ότι υπάρχει προσυλλητισμός. Ναι, νόμιμος. Νόμιμος. Και Τράγκα, θέλω να πω κάτι. Δεν παραβαίνει κανένα νόμο. Ελεύθερα μιλάει σε μια τηλεοπτική. Κύριε Τράγκα, επειδή όμως ο Απόστολος Παύλος γνώριζε ότι στην Αθήνα ίσχυε ο νόμος περί προσυλλητισμού, γι' αυτό ήταν και αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου. Ο Αρείος Πάγος επέβλεπε τότε την τήρηση των νόμων που αφορούσαν τα θεία. Τον πήγαν και κατηγορούμενο. Αλλά ήταν και νομικός ο Παύλος και ήξερε. Ο Σοκράτης την πάτησε. Ήθελε να την πατήσει. Το είπατε, γιατί, να, το γιατί ναι, να επεκταθούμε και να αναλύσουμε ενώ δεν έχουμε. Ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, ο οποίος πήγε να καταδικάσει σε προσιλητισμό, απολογούμενος, έκανε την περίφημη ομιλία στο βήμα του Αριού Πάγου και μεταξύ των θυμάτων του προσιλητισμού ήταν ο Διονύσιος που είναι και πολύ γνωστό σήμερα. Κύριε Τράγκα, λοιπόν, ήταν Αριό Πάγου. Ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, κλείνω. Βγάζουμε ειδήσεις σε λίγο. Ένα λεπτό. Δεν πρέπει να περάσει η άποψη ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν σαν στόχο να προσιλητήσουν τους ανθρώπους. Είμαστε το μόνο δόγμα που δεν βαφτίζουμε τα παιδιά μας στο θρησκευμά μας. Και χιλιάδες παιδιά μαρτύρων του Ιεχωβά φεύγουν. Μάλιστα. Πιστεύουμε κάποιες ιδέες για ένα διαφορετικό κόσμο και τις λέμε. Από την άλλη πλευρά, αν βλέπαμε μαζική προσέλευση ανθρώπων, αυτό θα μας προβλημάτιζε αν είμαστε χριστιανοί. Δεν περιμένουμε λοιπόν καμία μαζική εισρωή ατόμων. Δημιουργείται όλος ο θόρυβος εδώ στην Ελλάδα από μυθαλλοδοξία. Σας παρακαλώ, στο εξωτερικό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ελεύθεροι είναι οι άνθρωποι. Δεν έγιναν μάρτυρες στο Ιεχωβά. Όχι γιατί τους κράτησε κάποια εκκλησία, γιατί ο τρόπος της ζωής δεν είναι δημοφιλής. Κλείσαμε, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε και εμείς. Να ξέρουν οι συμπατριώτες μας ότι εμείς είμαστε άνθρωποι σαν τους άλλους. Και τρώμε και πίνουμε και τραγουδάμε και χορεύουμε και διασκεδάζουμε. Δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε σε ίδια αναλογία με όλο το ελληνικό κοινωνικό σύνολο και δεν είμαστε άλλοι διαφορετικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι απόψε η συζήτησή μας που κράτησε μια μισή ώρα ήταν ενδιαφέρουσα με θέμα την πολυσυζητημένη Σκοπιά και τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Έφερα αυτό το θέμα στην εκπομπή στο Χωρίς Αναισθητικό και το παρουσίασα αυτές τις δύο τελευταίες μέρες, γιατί δεν ξέρω, ενοχλήθηκα από διάφορα πράγματα που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες σχετικά με διενέξεις και αντιπαραθέσεις σε χώρο νεκροταφείων, όπου δεν μπορούσαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά να θάψουν τους ανθρώπους τους. Έφερα εδώ τον εκπρόσωπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δυστυχώς τις θέσεις τους τις ακούσατε,
δεν θέλησαν να μετάσχουν στην ίδια συζήτηση μαζί του οι εκπρόσωποι μάρτυρες του Ιεχωβά. Σήμερα ακούσαμε και τον κύριο Ρέπα και τον κύριο Πόγκα και τις απόψεις τους. Θα έχουμε και μία τρίτη εκπομπή, ελπίζω, με τις απόψεις του πατέρα Αντώνιου Αλευζόπουλου και άλλων, γιατί ο πατέρας στηρίχθηκε της ευκαιρίας να είναι σήμερα κοντά μας, προκειμένου να έχουμε και την άλλη άποψη. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ και μην ξεχάσετε σε λίγο το εγκυρότατο δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Σας ευχαριστώ πολύ.